φασολάδα με πεκορίνο φιλοχίας και με τίμιο ελληνικό κλάσιμο λόγο φασολάδα, φίλες και φίλοι. Που. Είναι ο Αλέξανδρος Σουβέλλας. Είναι ο Μάρκος Παπασφακόπουλος. Είναι ο Νίκος Ρέψαρ σε λίγο, είναι αόρατος. Και είναι η άχαστη της Νόνιμας, ωραία! Σήμερα, εκτάκτος με κερκίδα παρακαλώ, κάντε λίγο θόρυβο να σας ακούσουμε λίγο. Το σύνθημα έχουμε. Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ναι. Έχει ξεκινήσει το μάτς, όπως μπορείτε να δείτε αν παρακολουθείτε το μάτς, γιατί αν δεν παρακολουθείτε το μάτς δεν μπορείτε να δείτε. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Αν σωστό το βλέπετε ήταν όμως, αυτή, μπορείτε σωστή να το δείτε, ναι, γιατί ναι, το βλέπετε, ενώ σε περίπτωση που δεν το βλέπατε δεν θα μπορείτε να το δείτε γιατί δεν το βλέπετε. Το λοιπόν, μάτς έχει ξεκινήσει τέλος πάντων. Ναι, τέλος παντών. Τέλος παντών. Έχουμε τις εντεκάδες. Συγχωρήστε μου όσοι μας παρακολουθείτε από το Καζακστάν. Ή από τα λιώσια. Είστε Καζακστανοί. Ναι. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να τα πω στα γρήγορα. Ο Σάτσιχα τα δοκάρια. Ο Καΐροφο, Μπιστρόφο, Μαροτσκίνο, Γερλάνοφ και ο Βορογκόφσκι. Οι πέντε στην άμυνα του Καζακστάν. 5-3-2 παίζει ο Γκίγκαντα. 5-4-1 λέει εδώ. Εντάξει. Ο Αστάνοφ, ο Ζαγιουντίνοφ, ο Μπεζεμπέκοφ, ο Τσεσνόκοφ στο χώρο του κέντρου και ο Σαμορόντοφ. Μπεζεμπέκοφ. Πολύ ωραίο, Μπεζεμπέκοφ. Που τα έχει στην πούντα. Τι ωραίο. Για την Ελλάδα είναι ο Βλαχοδήμος κατά τα δοκάρια, ο Τσιμίκας, ο Χατζηδιάκος, ο Μαυροπάνος και ο Τζόρτζ Μπάλντοκ, ο Πορωτικός 31χρονος από τη Sheffield United βεβαίως. Ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Μάνταλος, η τριάδα στο κέντρο και ο Μασούρας, ο Ιωαννίδης και ο Δημήτρης, ο Πέλκας. Έχω προβλέψει πέναλτι. Έχω προβλέψει, πώς το πες έτσι. Έχω προβλέψει πέναλτι για την εθνική μας και γκολ με Μπακασέτα. Από το πρωί ξύπνησα έτσι. Ξύπνησα έτσι. Ξύπνησα με κέφι. Ναι. Λοιπόν. Να πούμε ότι πριν η Γεωργία μας περιμένει ή περιμένει τους Καζάκους στον τελικό. Ναι. Στην έδρα τους. Με χαρακτηριστική ευκολία ένα έτσι ξύλο, ωραίο 2-0 με ξύλο πολύ, με τσαμπουκάδες, ναι. Και Κβαρατσχέλια να ξεκουράζεται, δεν έπαιζε λόγο. Ωραία προσπάθεια, προσπαθούμε να ξετυλίξουμε εκεί από τα αριστερά. Με το Μάνταλο κόβεται από την άμυνα του Καζακστάν. Παίζουμε στο μισό γήπεδο και τώρα η μπάλα βγαίνει έξω. Από την όχι και τόσο ακριβή μεταβίβαση του Χατζηδιάκος. Λοιπόν, ο Γιέτ έχει πληρώσει τα νίκια, το δικό μας το σπίτι. Βεβαίως. Και λέει, βάλτε μου το συμβόλαιο. Έχω πληρώσει τα νίκια μέχρι το καλοκαίρι. Γιατί να με διώξετε, ας πούμε. Θα είμαστε οι μόνοι που θα πάμε στο Euro και δεν θα έχω συμβόλαιο. Δεν θα είναι πολύ ωραίο να πάμε στο Euro και να έχουμε κάποιο υπηρεσιακό προπονητή. Να πάρει με Μάκη Κατσαβάκη. Ναι, ή τέτοιο όπως υπόθηκε παλιά επί Ρεχάγγελ, που δεν είχε αρχίσει να κάνει τις επιτυχίες ακόμα. Ναι. Και είχαν βγει στα κανάλια και λέγανε να προπονείται η εθνική ομάδα με επιτροπή παλιών ομοσπονδιακών τεχνικών. Επιτροπή σοφό, ναι. Ωραία, σέντρα τώρα! Στο πίσω δοκάρι, όχι, όχι, κόβεται εκεί. Κόρνερ! Κόρνερ για την εθνική ομάδα στο 5ο λεπτό τη συνάντηση. Έδωσε επιθετικό, έδωσε offside, τι έγινε. Όχι, όχι, πρέπει να είναι κόρνερ κανονικά. Μήπως έδωσε πρόξιμο. Είναι κορνέτ. Είναι εδώ έδωσε πρόξιμο. Α, ναι, 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 ναι. Κάτι είδα αντίθετες κινήσεις. Είναι φάουλ του Πέλκα. Ναι. Είναι φάουλ του Πέλκα στον Τζετ Λί εκεί. Πώς βλέπεις τη φάση, Μάκη, έχεις άγχος καθόλου? Όχι. Εγώ έχω. Όχι για τη ζωή γενικά. Α, για τη ζωή γενικά, ενώ δεν έχω άγχος. Για το αύριο. Γιατί ξέρω ότι θα τελειώσει σύντομα. Οπότε δεν έχω τέτοιες ανησυχίες. Ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ναι, 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 βεβαίως. Πάντα προσπαθώ να παραμένω αισιόδοξος. Είμαι γενικά. Α, την μπάλα, ρε καράγκιο, η φάση του δουλειά. Τίποτα. Δεν θα κάνουμε μετάδοση του Σπανέλα. Ο Τσεσνόκοφ εκεί, με το 9 στην πλάτη. Δεν μπλέκει με Τσεσνόκοφ. Ναι, είναι. Εντάξει, έχει γλυκιά φατσούλα βέβαια. Έχει γλυκιά φατσούλα, αλλά σίγουρα ξέρει πολεμικές τέχνες αυτή η φατσούλα η γλυκιά. Δεν ξέρω, εκεί με τον Κουρμπέλι παλεύει ο Τσεσνόκοφ. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Τσιμίκα τώρα. Πάντα δεν τη στρώει αυτό που κάνει. Τι θες, τι, δεν κατάλαβα. Αυτό που τεντώνει πηγούνι μπροστά. Τι έγινε. Γιατί το στρώνει. Γιατί το πάντα στρώνει. Δεν κατάλαβα. Και θόντια, δεν κατάλαβα. Και μετά πέφτει παγωμένο κάτω από κολόνα έτσι κάτω. Έτσι και κάνει ο φίλο μου Αντρέα στο Σόχο, στον Γκάζι. Α, ναι, μπράβο, μα το πει αυτό, σπουδαίο. Τι, επειδή είναι Γάλλος θα τον φοβηθώ. Ρε φίλε, του λέω, δεν θα έχει. Δεν μιλάμε για. Τον Γάλλαν οριζόντιο. Ρε, του τράβηξε τέτοια γροθιά. Εγώ κατάλαβα ότι ο Γάλλος θα τον δει, γιατί τα χέρια του ήταν γεμάτα φλέβες. Και ο Ανδρέας έπινε Τζακ Τραμπούι και αυτός έπινε μία μπύρα σφραγισμένη. Ποιος θα νικήσει? Ναι, ισχύει, ισχύει. Είχε πιει τόσα Τζακ Τραμπούι ο Ανδρέας που είχε φάει ένα κιλό κεράσια, αφού είχε ένα κεράσι με. Αφού λέει, άμα κάνω, ξέρει, δεν χαμπαριάζω.
Αλέξανδρε, πώς πέρασες, λέει, κρύα βρύση. Τέλεια στο καρναβάλι. Mm-hmm. Δεν ήθελα στην αρχή και μετά δεν σταματούσα να χορεύω. Ναι, ήταν αδιανόητη η μεταμόρφωσή σου, γιατί στην αρχή σε έβρεπα λίγο που είσαι αμαγκωμένος. Ναι, και μετά στα επόμενα stories ήσουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ναι, έτσι. Γιατί είδα το e-banking και είχα πληρωθεί. Α, γι' αυτό, οκ. Okay. Κυρία τώρα για την Ελλάδα, ο Πέλκας γυρίζει. Τσουρ! Πέλκας! Όχι, μόρι! Καλό το σουτ! Επέμβαση εκεί. Πέναλτι! Δώστο! Πέναλτι! Έχουμε πέναλτι! Έχουμε πέναλτι! Τι έχω πει από το πρωί! Τι λέω, ρε! Γιατί δεν μ' ακούτε από το πρωί! Λοιπόν, ήταν η προσπάθεια του Πέλκα, ο οποίος πήρε και το rebound της φάσης που δημιούργησε. Και κερδίζει το πέναλτι, για να δούμε. Πέναλτι, πέναλτι, βάζει το πόδι μπροστά και μπακασέτα θα κάνει το 1-0. Βάζει το πόδι μπροστά και το κλωτσάει. Ναι, 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 είναι πέναλτι, ναι, ναι. Τι λέω, ρε, από το πρωί, ρε. Τι λέω, ρε, από το πρωί, από τις 7:30, ρε. Από την αρχή και όλα του μάτς έχει προβλήματα και ο Καϊρόφ από το δεξί άκρο της άμυνας του Καζακστάν. Ο Πέλκας αυτή τη φορά... Μπακασέτας. Πέναλτι είναι, το έχει δώσει. Το έχει δώσει, γιατί περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε. Εάν το βάλει και ο Μπακασέτας, έφυγα. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. 7 και 4. 8 και 4, το είπα. 11, 12, 2. Μπακασέτας, παίρνει φορά. Μπακασέτας. Όπως ο Τσάρτας τότε. Συγγνώμη για αυτά που είπα. Θεατρικό πέναλτι πήρε ο Πέλκας. Άσε ρε Καραγκιόζη, λοιπόν. Αν θέλει να αλείτει σκουλίκι. Δεν σ' αρέσουν οι τσολιάδες, εσένα, ναι. Λοιπόν, Σάτσκι απέναντι στον Μπακασέτα. 8 λεπτό της συνάντησης, ευκαιρία για την Ελλάδα να κάνει το 1-0. Φεύγει ο Μπακασέτας. Γκολ για την Ελλάδα, 1-0. Τι είναι αυτά, ρε! Κολλάρα Μπακασέτας! Κύριε Μεσκέση! Κύριε Μπερλέκη! Δεν ξέρω ποιος είμαι τώρα. Μπερλέκη! Συγγνώμη! Το πρωί, ρε, πριν αρχίσει η εκπομπή, όλη η εθνική Μπακασέτα... Πού να πάω! Έχω φάει κιόλας. Ναι, αυτό σε ενόχλησε. Είχα γύρισμα. Αλλιώς είμαι πιο αδύνατο. Ναι. Κύριε Μπερλέκη, πώς είδατε τη φάση? Εγώ έχω τρελαθεί με το μαγιό του Ράντι. Για γύρνα λίγο πίσω, να δούμε λίγο κολό. Α! Ωραίο! Σκέφτομαι την αιμορροίδα. Γιατί φτάνει, ποιος λέει φτάνει, μωρέ. Η Αλεξάνδρα λέει φτάνει που με το που μπαίνω μου κάνει πρέπει να φορέσει αυτό. Δεν μου είπε καλησπέρα, πρέπει να φορέσει αυτό, λέω για ποιο λόγο. Κύριε Μπερλέκη, να σας καλωσορίσουμε καταρχάς. Πραγματικά σκέφτομαι την αιμορροίδα του Ράπτη που έχει ένα... και λέει, εγώ ήμουν ελεύθερη. Τώρα τι είναι αυτό το φωσφορίζει. Καλά είστε. Ψιλοπάει με την μπλούζα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και παίζει η Ελλάδα. Θα το θυμάμαι εγώ. Θα θυμάστε περισσότερο την Ελλάδα ή τον κολοκόφτη του κυρίου Ράπτη? Τον κολοκόφτη του Ράπτη. Με είναι, το μουσκάκι θα έλεγα μέσα στη μπλεστρίδι. Ναι, είναι αρκετά, θα λέγαν Blue Oyster με Blue το Oyster. Μαγιό, το μουστάκι και το μπλε σφυράκι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ και αν χωρίσαμε, κύριε Μπερλέκη. Ποτέ και αν χωρίσαμε. Η Ιουλία, η αλήθεια είναι ότι όταν με ρώτησε εδώ, γιατί γράφει η Ιουλία, γιατί με ρούχα όταν μου το έδειξε η Αλεξάνδρα, λέω συγγνώμη, λέω πρέπει να χδυθώ. Γιατί μέσα στον πανικό μου που μπήκα. Κανονικά, λέω, ναι. Λέω, ναι, όμως είχα στο μυαλό μου ότι είστε ήδη κι εσείς μέσα έτσι. Ουαουαουίουα! Ναι. Δηλαδή μου είναι πολύ κουράγιο ότι θα μπω και θα σε δω έτσι. Όχι. Δεν, είχαμε μία κόπια του μαγιό. Ναι. Λοιπόν, κόρνερ για το Καζακστάν στο 10ο λεπτό για να δούμε αν θα έχουμε κάτι εδώ. Ο ψέντονο ύφος μιλάει και ο διαιτητής. Στο Γερλάνο και στο Χατζηδιάκο. Μακούλη, πας λίγο τη σημαία εκεί τη Ελλάδα, λίγο όχι, που δεν βλέπω. Όχι, πώς φανεί. Θα την κοπανίσω με το σφυρί, δεν μπορώ. Πνίγεται. Λοιπόν, ναι, έχουμε πτώση του Καζάκου. Πώς παίζουμε? Τώρα ξεκινούμε μια φάση πέναλτι. Ωραίο μπέι εκεί, στα τυφλά. Λοιπόν, το Καζακστάν μας έχει στο μισό γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ελέγχει την μπάλα. Και έχουμε. Πάρα λίγο. Να μου τη ρίξει. Στο κεφάλι. Υπάρχει τραυματισμό και διαμαρτυρία. Ο Μπέζεμπέκοφ. Για να δούμε εδώ τι έχει πάθει ο Μπέζεμπέκοφ. Το χτύπησε συμπέκτη. Το χτύπησε ο Γερλάνοφ. Το χτυπάει ο συμπαίκτης του ο Γερλάνοφ. Τον άφησε σε. Γιατί είχαν προηγούμενα. Μάκη, ερώτηση. Παρακαλώ. Το άλλο μάτς που είναι να παίξουμε με έναν από τους δύο. 2-0. Ποιο είναι 2-0 η Γεωργία. Παίζουμε μέσα. Άρα παίζουμε μέσα στη Γεωργία. Ναι, μία δύσκολο.
Ναι, είναι δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά είναι. Θα σκοράρει πάλι ο Μπακασέτας. Όμως επειδή είναι μια βραδιά με πάρα πολύ ποδόσφαιρο, έχω να σας πω. Ναι. Και έχω σημειώσει κάποια μάτς που είναι πολύ ενδιαφέροντα και για τον κόσμο που έχει έρθει εδώ. Έχουμε το Κατάρ νωρίτερα, άμα κερδίζει το Κουβέιτ 2-0. Αφγανιστάν Ινδία 0-0 στο ημιχρόνιο. Ντέρμπι. Μιανμάρ Συρία τελικό 1-1. Κινεζική Ταϊπέη Κυργιστάν στο μάτς της βραδιά. 0-2. Το Κυργιστάν μεγάλο εκτός έδρας αποτέλεσμα. Τα λέμε αυτά. Έχασε διαιτητή από το Κυργιστάν. Όχι. Και με 10 η Ταϊπέη. Δεν θυμάσαι που στο είπα και σου λέω στο Κυργιστάν μιλάνε ρώσικα. Που στο έχω ξαναπεί την ιστορία. Που σου λέγανε φοιτητή από το Κυργιστάν. Άγιε φοιτητή, είπε. Ναι, ναι, και μιλάνε ρώσικα. Έχει κάνει φοιτητή στο Κυργιστάν και είπα θα είσαι πράκτορα. Όχι, τι να κάνω στο Κυργιστάν, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει σπίτια, τέτοια. Δεν έχει μασαμπούκα, τίποτα. Όχι, δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία, αρέσει το Κυργιστάν. Δεν σε καλέσανε. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάσω λίγο τα Κυργιστάν. Ποδοσφαιρομάνα, λέει ο Slick Operator, βεβαίω. Λοιπόν, η μπάλα γυρίζει πίσω τώρα. Το σκασέ. 3 έφερε η παραγωγή, το 1 το χάλασε σε 3 λεπτά. Τρύπησε. Όλα αυτά που λέει ο Μάικς μετά το μάτς είναι πιθανές μελλοντικές σειράξεις, το ακούω. Προσπαθεί να προλάβει ο Τσίμικας εκεί. Εγώ μετά τα 40. Ο Ντάνιο Φιντέλος λέει καλησπέρα από ζώνη του Ορίωνα. Τι, ποιος είναι αυτός, η Άση Μπίλιου. Ναι. Ναι. Τσούβι, πες 5 εξαιρετικούς να τους παίξω αύριο στο κίνο. Λοιπόν, 43. Τσούβι είπε. Δεν πειράζει γιατί μου ήρθε τώρα. Μου ήρθε τώρα. Μπορώ να του πω εγώ. Ναι, να πω τρεις από τους πέντε. Τζάπα είναι. 43-25, ναι. 34-7-8. Ωραίο. Ο CVRS ή CVRS, δεν καταλαβαίνω, λέει τι πρέπει να κάνω για να δω τον αξιοκάβλευτο Νικόλα μόνο με μαγιό. Ρωτάει ένας φίλος. Αξιοκάβλευτος. Έλα στο Νάι Μινά της Ιτέας το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Έρωτας στο Νάι Μινά. Ο Αλφα παρουσιάζει. Νικόλας Ράπτης. Ρε βαριέμαι. Καλά, τελευταία είναι μόδα συνεργάτες μας να εμφανίζονται τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, κύριε Μπερλέγκη. Δεν καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν έκανα κάτι. Εγώ ένα Blazers, εννοώ ένα αυτό, ένα όλοι φα... Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου κάποιους συνεργάτες μας παλιούς. Ένα βιντεάκι που παίζεται, δεν είμαι εγώ και με έχουν χακάνει. Σας έχουν χακάρει. Ναι. Και με έχουν ντουμπλάρει κιόλας. Τι εννοείτε? Υπάρχει ένα βιντεάκι που δείχνει τον Μπερλέκη να κάνει πράγματα. Τι πράγματα, κύριε Μπερλέκη? Ερωτικού περιεχομένου μόνος του και να βγάζει κραυγές. Να αυνανίζεστε. Να αυνανίζεστε. Ναι, και να κάνω. Και λέτε ότι δεν είναι αληθινό αυτό το βίντεο? Δεν είναι αληθινό, όχι. Δεν αυνανίζεστε. Ναι, αλλά δεν είναι. Εγώ κάνω. Όχι. Είναι λάθος. Δεν έχω τέτοια τονικότητα. Βιντεοσκοπείτε τον εαυτό σας όταν ταλανίζετε το πέος. Και τώρα βιντεοσκοπήστε και. Πέλκας. Κέρδισε το πέναλτι και τώρα σημειώνει το 2-0 για την Ελλάδα. Γκολάρα έβαλε ο Πέλκας. Και πάνω που λέγαμε ότι ο κύριος Μπερλέκης ταλανίζει το πέος του, και τώρα έρχεται το 2-0 για την εθνική μας ομάδα. Και τώρα αυτό κάνω. Ποιος έβγαλε τη σέντρα? Εγώ, με το μυαλό μου. Το είδατε, αυτό άλλο αυτό. Λοιπόν, 2-0. Δεν το πόσο ωραία. Να σκαλά φωτί. Οδηγήσαμε την αντεπίθεση. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside, καλύπτεται. Ποιος είναι αυτός? Πάρα πολύ ωραίο, σαν το Μασούρα λογικά. Τσιμίκα, όχι. Ποιος είναι ο Μασούρας? Ο Μασούρας είναι ο Μασούρας. Ωραία παλιά ο Μασούρας. Φοβερή σέντρα, πάρε, αλλά πολύ ωραία κεφαλιά του Πέλκα. Αγγλικό, αγγλικό. Αγγλικό είναι με Σάντερλαντ. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί να αντιδράσει και ο Σάτσκι. Και ο Πέλκας μέχρι στιγμής άνθρωπος του αγώνα με διαφορά, έτσι. Δεν έχει κερδίσει το πέναλτι και έχει βάλει και τον γκολ. Και τώρα βάζει και τον γκολάκιον. Και έρχονται κι άλλα. 2-0. Εύκολη πώς φαίνεται, κάθε βραδιά. Φορά, Μάγκη μου, που έρχεται ο Αλέξανδρος, έχουμε γκολ. Εύκολα και πραγματάκια. Τέτοια, και κάθε φορά που λείπει, ξημερώνουμε μέχρι τις 2 η ώρα εδώ. Είχατε γκολ στο προηγούμενο, αλλά πήγε η παράταση. Πήγε παράταση. Αυτό πρέπει έτσι να σου κόβει τα παπάρια μέχρι να φύγεις? Δεν έχει, δεν είναι πολύ χαλαρό. Α, είναι πολύ χαλαρό. Κράτα το. Λοιπόν. Σαν το Λάλα είσαι. Σαν το Λάλα, βάλε και κόκκινο γυαλί. Κάτσε, δεν έχουμε. Για κάνε Λάλα λίγο. Πώς να το κάνω Λάλα? Βάλε τα γυαλιά, είσαι έτοιμος, αυτός είσαι. Π,
Πέος Μπερλέκη ίσον γούρι, λέει ο Άγγελος 650. Ναι, ναι, ναι. Γενικά είναι σαν τα Ντάριλ Μπράδερ τα αγάλματα που έρχονται και κάνουν τη μύτη έτσι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αν θέλετε, απαντάτε. Ναι, θα απαντήσετε. Γιατί αυτό, μέχρι στιγμή, α πούμε, η κουβέντα για το Πέος σας έχει φέρει τύχη στην εθνική μας ομάδα. Μάλιστα. Όταν αυνανίζεστε, μετά σας συμβαίνουν τυχερά πράγματα. Όχι, γιατί ήμουν σε λεωφορείο. Συνελήφθη. Και... Ναι, μήπως γλιτώσατε από κάποια βαρύτερη ποινή. Όχι, όχι. Εκεί ήμουνα. Σας πιάσανε από αυτοφόρο, δηλαδή. Όχι, ήμουν οδηγός. Εγώ είχα χτυπήσει τον οδηγό, ναι. Και πώς τον χτυπήσατε, Με το πέος σας? Όχι, τον είχα χτυπήσει ως εραστή, που λέω, το χτύπησα. Α, οπότε οδηγούσατε το λεωφορείο. Ναι, στα ποδαράκια του. Μια στιγμή, κύριε Μπερλέκη, μπερδεύετε τώρα. Οδηγούσε ο οδηγός στο λεωφορείο. Ήταν τη γραμμή. Το νου σου, κύριε οδηγέ, ήτανε χειρολαβές. Ήτανε, τι ήτανε? Όχι, ήτανε το πειράζει καγκανάρι, το 803. Ωραία, το 803. Το ακορντεόν. Και άρα οδηγούσε ο οδηγός και εσύ καθόσασταν στα πόδια του και κάνατε κουμάντο στο τιμόνι. Ναι, έτσι μου λέει, βάλε Δευτέρα, έβαζα, βάλε. Και ταυτόχρονα αυνανιζόσασταν. Ναι. Και η καταγγελία από ποιον έγινε? Α, τον οδηγό, γιατί δεν τον πήρα τηλέφωνο όταν έφυγα. Το χρησιμοποίησα, λέει, ερωτικά και έκανε γκόστινγκ, μου λέει. Λέω, I don't know who you are, μου λέει, μην μιλάς αγγλικά, εσύ είσαι. Ναι. Χτύπαγε τα κουδούνια, μου χάραξε το καντέτ. Εντάξει, και εσείς μπορούσατε να δώσετε μια εξήγηση πάντως. Τι να, αφού έχω δεσμό. Συγγνώμη, εσείς απλά το αυνανιστήκατε και φύγατε. Ναι. Και πώς η αστυνομία. Πόσες τάσεις? Εντάξει, εγώ σπούνινγκ μ' αρέσει, αλλά. Όχι, εννοείται. Πόσε τάσει με το λεωφορείο, όχι ποια στάση θα αρέσει. Εγώ είμαι σαλαγό γρήγορο. Δεν υπήρξε. Την πρώτη από την αφετηρία. Α. Ναι, δεν προλάβαμε. Α, δεν έφυγε καν το λεωφορείο. Έμπαινε ο κόσμο μέσα. Έμπαινε, βάραγε τα εισιτήριά του. Ένα παππού το χτύπησε 6 φορέ. Σημειωτέω, παιδιά, τώρα που λέμε για επιβάτε που μπαίνουν, πέτυχα στο τρένο τη προάλληλη ένα καταπληκτικό τύπο, ναι. Ο οποίο επί 5 λεπτά κάθε την παλιά, ωραία τώρα για τον Ιωαννίδη, δεν φτάνει. Η μπάλα κόβεται τελευταία στιγμή. Η μπάλα παραμένει στα πόδια μα. Μάχε εκεί και ωραίο κλωτσο σκουφάκι αυτό. Ένα τύπο ο 5 λεπτά είχε κινητό και φώναζε διαπασόν αυτό που να δει και έλεγε. Ναι, Στέλιο, ναι, ναι, Στέλιο. Ναι, ναι, Στέλιο, ναι, ναι, είναι καλό παιδί, Στέλιο, ναι, ναι. Ναι, Στέλιο, ναι, ναι. Ναι, του το έχω πει, Στέλιο. Στέλιο, ναι, ναι, ναι. Του το έχω πει. Είναι καλό παιδί, είναι αφηρημένο, Στέλιο. Στέλιο, ναι, έχεις δίκιο, Στέλιο. Αυτό το πράγμα, 5 λεπτά. Α, είχα να πουλήσει κάποιο δικό του άνθρωπο. Ήταν υπέροχο. Εγώ εντωμεταξύ είχα πορωθεί, όπως καταλαβαίνετε. Είχα πορωθεί. Γιατί λέω, εντάξει, είναι ο άνθρωπός μου. Είναι για μένα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί σε σκέφτομαι να έχεις χάσει τη στάση σου και να συνεχίζεις μέχρι και η Κηφισιά για να ακούς ναι, Στέλιο. Ναι. Το άβολο, παιδιά, σήμερα είχα πάει πάλι για μια δουλειά και δεν ήθελα να πάρω το αμάξι, τέλος πάντων, και πήγα πάλι με τρένο. Και είμαι στο μετρό και κάθεται απέναντί μου παιδοβούβαλο. Okay. Δηλαδή, τύπου μονοκόμματος, μορταδέλας. Θυμίζει κάτι αυτή η λέξη. Και κάνει. Εγώ επίτηδες τον βλέπω να με κοιτάει και έχω κατεβάσει βλέμμα, έχω και τα γυαλιά του χουντικού, τα τεράστια που έχω. Και λέω δεν μπορεί, έχω τα γυαλιά του χουντικού, κάνω τη μισή μου μάπα, φοράει και το σκουφί, αποκλείεται. Ναι. Και κάνει. Φορά ακουστικά. Και φανταστείτε πόσο δυνατά φώναξε, που είχα διαπασόν τη μουσική και ακούω. Εσένα κάψε, ξέρω! Και είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ, όποιο και να πιστεύει. Και του κάνω εγώ χωρίς να βγάλω τα ακουστικά. Και μου λέει, κάτσε κάτω YouTube. Και του λέω, ναι. Και κατεβάζω πάλι το βλέμμα και επειδή αισθάνεται και αυτός άβολα που δεν απαντάω, κάνει μόνος του. Ωραίος. Και εγώ συνέχισα και τον αγνοούσα μετά. Δεν έκανα τίποτα. Οι κοινωνικές μου αναπηρίες in full flow. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βεβαίως, γιατί δεν καταλάβω. Πιο πολύ μου άρεσε η ιστορία με το Στέλιο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Απλά ήθελα να εκφράσω την κοινωνική μου αναπηρία. Ένα σχόλιο από Αλέξη Σπυρόπουλο για το ματς. Λοιπόν, δίπλα μας έχουμε έναν άνθρωπο. Θέλεσαι να σε πούμε. Στέλιο, για λόγια. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ καλό πρόγραμμα. Μόνο που υπάρχει. Η Ελλάδα μια ανάσα από τον επόμενο αγώνα play-off. Ωραίο σου τώρα, εγώ θα το καβάλει. Εγώ θα το καβάλει, βέβαια. Στέλιο, εσύ θα το έχεις βάλει στο γάμο του σου. Ναι, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι δεν το λένε Στέλιο. Το Μπακασέτα το λένε Τάσο. Και δεν είναι τυχαίο που στην προηγούμενη ιστορία έλεγε όλο ένα Στέλιο. Ακριβώς. Εμένα μιλούσε ο φίλος αυτός που μίλησε με το φίλο σας. Να πούμε ένα στοιχείο το οποίο δεν το ξέρουν τα παιδιά τα οποία μπορούν να βλέπουν το μάτς και δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, δεν έχουν παίξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το Καζακστάν είναι με τα κίτρινα και η εθνική μας ομάδα παίζει με τα μπλε. Τι υπέροχο σχόλιο! Θεέ μου, έγινε καλύτερο άνθρωπο. Πραγματικά. Και ευχαριστώ πολύ, Αλέξη, γιατί η προλογή σου πάντα με ξεσηκώνουν σεξουαλικά και επαγγελματικά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Να σκαλά, καστό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο καλό. Μόνο έχει πέσει λίγο το, το ματσάκι. Έλεγε, έχουμε ωραίο κλωτσοσκούφι πάντως. Δηλαδή βλέπουμε ωραίο κλωτσοσκούφι. Το Καζακστάν το οποίο... Έχει Γεωργία, έχετε παρακολουθήσει? Εγώ καθόλου. Το είδα όλο το παιχνίδι πριν. Αιδές, για όλο το είχα παιχνίδι, μια θεία Γεωργία, χωρίς... δεν ξέρω να μετράει. Και τη μάνα και μου. Μια φίλη. Τη μάνα μου. Να σου πω. Κβαρατσχέλια δεν έπαιζε. Α, δεν έπαιζε σκοπίμος. Λόγω κάρτα είπες. Λόγω κάρτα. Λόγω για τα χαρτιά, κάρτα, πες. Γιατί, γιατί πώς, εσύ έλεγε πειράζει. Πώς την είδες, με πειράζει, πώς την είδες. Πολύ ξύλο έπεσε, είχε 11 κάρτες και μία κόκκινη. Μια χαρά, μια χαρά. Αλλά παίρνει πάρα πολύ ρυθμό από τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά όταν περνάει το κέντρο, ο κόσμος μιλάμε ουρλιάζει. Ξέρεις πως χωράει αυτό το γήπεδο? Πολλούς, δεν ξέρω, απλά ρωτάω. Αλλά μιλάμε για πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Κορτόρ το Καζακστάν. Okay. Θα είναι δύσκολο. Ναι. Παικτικά καλύτερη από εμάς? Όχι. 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 Με Κβαρατσχέλια αλλάζει το πράγμα. Ναι, βέβαια. Αλλά είμαστε καλύτεροι και βασικά είμαστε και πιο όμορφοι, αν με ρωτάς. Πιο ωραία παιδιά. Παίζει πολύ ρόλο. Παίζει ρόλο στην ψυχολογία. Καλή ατμόσφαιρα, πιο όμορφη. Ναι. Πίνεις ένα ποτάκι. Μια χαρά, χαλαρός. Απίστευτο. Εντάξει, μόνο χάσαμε και τι έγινε. Ο πατέρας μου λέει. Μαγιό Μπόρατ φορά. Ναι, παιδιά, είναι μαγιό Μπόρατ αυτό. Ο πατέρας μου λέει, έλα μόνο και άμα δεν περάσουμε και τι έγινε. Τι λέει ο πατέρα, γιατί το λες? Μακάρι να περάσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον το Euro. Έλα μωρά μας πριν. Εδώ έχουμε ρώτηση, ο Μπερλέκη συμπαθεί Καζακστάν? Εγώ γενικά συμπαθώ πολύ το. Υπάρχει κάποιο λόγο, έχετε πάει? Εγώ έπαιζα ρίσκ. Έπαιζα δε? Ρίσκ. Το στρατηγικό το παιχνίδι. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Και... δεν το περίμενα γι' αυτό. Ναι, α, okay. Ναι. Και γενικά το ρίσκ επειδή... Παίζατε και στρατέγκο. Και στρατέγκο και με το Ιρκούτσκ και το Καζακστάν νικούσα πάντα. Και μου λείπουν οι φίλοι μου. Αλλά δεν το παίζατε μόνο σας? Όχι. Τύπου... όχι, όχι. Είχα τους φίλους μου. Οι οποίοι πού είναι τώρα? Είναι, ο ένας είναι φυλακή και ο άλλος πέθανε. Για ποιο, σκότωσε ο ένας τον άλλον? Όχι, είχαν μπλέξει αυτοί. Καθένας για τους λόγους του. Τι, ο φίλος σας αυτός γιατί βρίσκεται στη φυλακή? Γιατί εγώ δεν έφταγα κάπου. Ωραίος. Δοκάρι για το Καζακστάν! Και κόρνερ. Βρήκε στο κεφάλι, είδες. Δεν ξαναλέω εγώ για τους φίλους μου, γιατί κάνανε δοκάρι και φτισίδι ο άλλος. Έφτισε κάτι. Ωραίο σουτ. Ωραία φάση για το Καζακστάν εδώ. Λάθος του Τσιμίκα. Χάνει τη φάση. Πιέζεται πάρα πολύ. Τη χάνει τη φάση κανονικά. Ωραίο σουτ. Πολύ ωραίο σουτ. Κάπου κοντράρι πρέπει να έχει κοντράρι στο Χατζηδιακό. Στο κεφάλι του Χατζηδιάκου. Κι άλλο κόρνερ. Από τον Τσεσνόκοφ. Ήταν το σουτ. Εδώ αγκαλίτσες εκεί του Μπακασέτα προλαβαίνω. Γαργαλίμαι, καμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα φέρει ο Φώτης. Αν κρίνω από αυτά τα οποία... νομίζω έχουν βγει και ο όμιλος που θα μπει η Ελλάδα, δεν έχει βγει. Απλά τύπου περιμένουν το αποτέλεσμα για να μπει. Ποιος είναι ο όμιλος μας... ξέρουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι, αλλά άμα το διαβάσω θα κάνω ότι το ξέρω. Ναι. Ναι. Όπως ναι. Κάνουν οι δημοσιογράφοι. Θα παίξουμε με άλλες ομάδες. Εγώ αυτό ξέρω για σίγουρα. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Άλλες τρεις. Είναι δεδομένο. Ναι, όχι, θα παίξουμε. Δεν θα πάμε δηλαδή και θα δηλώσουμε παρουσία μόνο. Όχι, ρε, πρέπει να παίξει σίγουρα. Ναι, είναι δεδομένο ναι, αυτό. Ναι, πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον. Εκτός να πάμε για κάποιο άλλο. Αλλά με ποιους θα παίξουμε. Ναι, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Ο κ. Πεσκέ έχει ζήσει νυχτερινή ζωή στο Καζακστάν. Εγώ θα σα πω ένα πράγμα. Ραβαχνίκα τράντα λούρνου. Να μεταφράσω. Βοηθήστε μας λίγο, γιατί εμείς για ξαναπείτε λίγο τη δεύτερη πρόταση. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Αυτό. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να βρω λίγο δελτίο ειδήσεων του Καζακστάν το οποίο εντόπισα πριν. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Πολύ είχε σπουδαίο. Επιχείρηση. Κυρίες και κύριοι, Ραβασνία Κατράντα Θρούρουν. Είχε επιχείρηση beach bar στο Καζακστάν. Αυτό είναι δελτίο ειδήσεων από το Καζακστάν. Υπό μία έννοια, ναι. Υπό μία έννοια, ναι. Είναι ωραίο να λέει τραπ γιαγιά και να μην ξέρει τίποτα. Τουρκία, Πορτογαλία, Τσεχία. Τουρκία, Πορτογαλία, Τσεχία. Δεν είναι ωραίο να έχει κάνει τραπ γιαγιά. Έχω το πιστόλι με σταμάτησε γύρω μου, λέει εντάξει.
Κατηγορία για τον Μονακό. Ναι, έχετε δίκιο. Ο Παράσχος, θυμάμαι, είχε μια ιστορία στο Καζακστάν με κάτι φαγητά. Έχει δίκιο. Ναι, όταν από είχε το παλιό. Με τον. Μπουλουγουρά. Με τον Μπουλουγουρά, βεβαίως. Κύριε Μπουλουγουρά, τι βλέπετε με την εμπειρία σας? Η Ελλάδα θα περάσει την Γεωργία. Κύριε Μπουλουγουρά. Για μένα είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι. Έχουμε ισχυρό προβάδισμα, κύριε Παράσχο, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ, Ασούμε. Και χαίρομαι ξανά που βρισκόμαστε μαζί εδώ σε μία ακόμα σπουδαία ποδοσφαιρική βραδιά. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, το χαρακτηρισμό, εκτός και αν διαφωνείτε. Ούτε στην οποία περίπτωση υπάρχει. Μπορώ να το ανακαλέσω το σχόλιο μου και ούτε να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, φιλώντας τα πόδια σας και οδηγώντας τη γλώσσα μου ανάμεσα στις διχάλες των δακτύλων σας. Άλλο πίστευα θα γίνει σήμερα, σου, αλλά εντάξει, άμα θες να πάμε αλλιώς, ας πάμε αλλιώς. Κύριε Παράσχο, μέχρι στιγμής πώς βλέπετε το κουτσάρισμα του Γκουστάβου Μπογιάτ? Απαράδεκτα, σου. Προηγούμαστε όμως. Έπρεπε να είναι 4-0, σου. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα ο Γκουστάβου Μπογιάτ? Να βάλει τρίποντα, σου. Τι να βάλει? Να βάλουν ένα τρίποντα. Είναι το μπάσκετ αυτό. Δεν έχω τα γυαλιά μα. Α, είναι. Όχι, βλέπουμε ποδόσφαιρο, κύριε. Μπράβο, ας πούμε, στα παιδιά, ας πούμε, παλεύω. Άρα είστε σύμφωνος με το κουτσάρισμα του κλουπ, όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο που εγώ έχω συμβόλαιο. Με ποιον έχετε συμβόλαιο? Με τη γυναίκα μα, ας πούμε, κάνα προγραμμία, ας πούμε. Θα σας δούμε σε κάποιο πάγκο, κύριε Παράσχο. Όχι. Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο του Πογέτη, υπάρχει περίπτωση να οδηγήσετε εσείς την εθνική μας ομάδα στα γήπεδα του Euro, αν περάσουμε? Μπορώ να του πάμε το πούλμα, ας πούμε, να του οδηγήσω εκεί, ας πούμε, και να φύγω, ας πούμε. Να ξεφορτώσετε το πούλμαν ουσιαστικά, αυτό λέτε. Σαν δάσκαλος. Ναι. Καθηγητής. Καθηγητής. Πενταήμερη. Δεν πήγαμε, ας πούμε. Το κατάλαβα. Δεν έχετε πάει πενταήμερη και Πάσχο? Όχι, κάναμε 7 μήνες κατάληψη. Όντως δεν έχεις πάει πενταήμερη? Μα κάναμε 7 μήνες κατάληψη. Και τι σημαίνει αυτό? Μα λέει άμα δεν σπάσετε... 7 μήνες κατάληψη στην καβάλα. Όχι, έγινα εγώ τώρα, Περιστέρι, επανήλθα. Α, οκ. Okay. Λέω και εγώ 7 μήνες η καβάλα, λέω το λίγη τη καβάλα. Είχατε κατάληψη. Κάνει 7 μήνες κατάληψη, θέλει. Ναι, ναι. Μας λέει, τάξη. Αν δεν κόψετε την κατάληψη, δεν πάτε πενταήμερη. Να, εμείς πηγαίναμε στον Μπουρνάζε 17 χρόνια, γινόμαστε λιώμα. Ευκαιρία τώρα, πατάμε περιοχή, όχι. Εσύ τι λέτε να κάνουμε, μας είπε ο φίλος μου. Ξέρω εγώ. Ας μην πάμε πενταήμερη. Εντάξει, το κλείνουμε ένα τρίμηνο ακόμα, ναι. Το βάζεις από εδώ, μπείτε μπει. Πόσο πήγε τελικά η κατάσταση, 7 μήνες? 7 μήνες. Τέλος. Η χειρότερη τρίτη ηλικίου χρονιά που πέρασε στην ιστορία του πρώτου ηλικίου Περιστερίου. Πρώτη ηλικίου Περιστερίου. Δεν σου έλειψε αυτή η εμπειρία της πενταήμερης? Είχατε επιχειρήματα ή έτσι? 7 μήνες δεν ξυπνούσα 8 η ώρα, ξύπναγα 10:30. Δεν μου έλειψε το παραμικρό. Οι γονείς σου δεν είχαν αντιρρήσεις, ας πούμε, για αυτό που γινότανε? Είχαν, αλλά κάποιοι άλλοι γονείς άλλων παιδιών είχαν. Αλλά υπήρχαν πιο σκληροπυρηνικά παιδιά από μένα και είπανε στη μάνα μου. Είναι ντροπή, καρή μάνα μου! Κοπελιά, πούλο. Και πρόσεξε, εγώ δεν αντέδρασα. Τι, επειδή ήταν η μάνα μου και τι είπανε πούλο. Είναι υπέρ μου η κατάληψη. Εγώ τσιλά τώρα ένα, μην τα κνευρίζει τα παιδιά. Δεν είδε τι μου είπε! Μου είπε πούλο! Α, είναι μια έκφραση. Μάνα, έκφραση. Είναι πουλό, πουλό σου είπε, πουλό. Είναι... Δεν είναι το ίδιο. Μάνα σου έτσι. Δεν με νοιάζει, εγώ δεν σκοπεύω να παίξω στη 10η εντολή, να με σφάξει ο Σισοβίτης. Κάρτα. Φάουλ τώρα και κάρτα λογικά. Ναι. Βέβαια. Ο Χατζηδιάκος με ένα αρκετά άγαρμο φάουλ. Γιατί λέει? Αυτό το 9 καλός ο Γαζάκος. Ωραίος γύρισε. Έβαλε ωραία το σεντάκι προχθές. Όχι, όχι, ωραία γύρισε τώρα το σώμα του. Ναι. Γύρισε πολύ ωραία. Πολύ. Τσεσνόκοφ, ο σπουδαίος Τσεσνόκοφ. Κοίτα τι ωραία γύρισε. Γύρισε μέσα. Γύρισε και έπεσε και ωραία τύπωση. Και πήρε και αυτό τον Χατζηδιάκος. Φάουλ τώρα. Άκου εδώ. Και δεν αντέδρασα εγώ. Μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχει λόγος να αντιδράσω όταν είναι προς το συμφέρον σου. Σωστό. Επειδή είναι μάνα. Για ποιο λόγο κάνατε κατάληψη? Δεν είχαμε τότε. Ήταν για νόμο Αρσένη το 99-2000. Κατάλαβα. Ήταν τότε με τις δέσμες που θα άλλαζαν. Δεν μπορώ ποιος, να... ποιος σπουδαίος είναι το 22 τους? Α, ο Μαροτσκίν. Μαροτσκίν, τι κάνεις? Καλά είσαι, Μαροτσκίν. Φαίνεται λες και είναι 58 χρονών. Έτσι γεννήθηκε. Ναι, κανονικά. Λοιπόν. Φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται το Καζακστάν. Το κάνει εσύ, όχι, το κάνω εγώ. Κλείσει εσύ, όχι, κλείσει. Έλα, κλείσει εσύ, όχι, κλείσει. Το κάνω εσύ, το κάνω εγώ. Όχι, κάτω εσύ, όχι, κάτω εσύ. Πάνω από την μπάλα. Κάτω εσύ. Και θα έχουμε παρατηρήσεις τώρα. Μια κουμπάει. Στον Κουρμπέλη και στον. Πρώτο μου κοινωνία. Α, ο Μπεζεμπέκοφ είναι ο ψηλός. Μπεζεμπέκοφ. Λοιπόν, εκτελείται τώρα. Όχι, με πάσα. Ωραία κομπίνα. Κοντράρει στα σώματα. Λουκάνικα. Συνεχίζεται η φάση. Σούτ από μακριά. Κοντράρει κάπου μπάλα και έχουμε κόρνερ.
Έχουμε κόρνερ για το Καζακστάν στο 31ο λεπτό. Κάποια παράπονα και ο Βλαχοδήμος από τους αμυντικούς του. Λουκάνικα Μπέιζεμπέκοφ. Ναι, 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 αυτό είναι. Να κοιτάξτε, δεν είναι υπέροχος. Κοιτάξτε το 22. Ναι. Δεν είναι στα 58 χρονών. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν τον αυτόν που έχουμε στο MMA. Τον. Δεν μοιάζει. Μοιάζει με τον άνδρα. Πώς λέγεται, και ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης. Α, σωστά, ναι. Λοιπόν, ναι. Και φεύγει τώρα στην αντεπίθεση η Ελλάδα. 4 με 3! Δώστε καλά! Παίξτε σωστά! Κακή πάσα εκεί. Μάντεψε ποιος, σκέψου καλά, ρώτα σωστά. Συγγνώμη. Δεν είναι θρίλερ. Δεν είναι θρίλερ. Είναι χόρορ. Είναι χόρορ, μπράβο, είναι χόρορ. Μήπως το σπλάτερ. In your pat. Λοιπόν, έξω η μπάλα τώρα αριστερά στον Τσιμίκα, ο οποίος θα κοιτάξει να βγάλει σέντρα με το αριστερό. Κακή σέντρα. Κακή σέντρα. Μάγιο, μια και με κόρνερ, ήθελα να σε ρωτήσω. Παρακαλώ, σχετικά μου. Με αυτό που. Με την ταινία. Την, με την ταινία, με την ταινία που ανέβασε. Το Μινόρε. Τι είναι, είναι ελληνικό horror. Είναι ελληνικό horror comedy. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Την είδες. Την είδα δύο φορές. Ωραία. Είναι ωραία, ναι, ναι, έχει γέλιο. Okay. Είναι πολύ fun ταινία, ναι. Πρώτη φορά γίνεται ή. Ελληνικό. Έχει γίνει και το κακό. Έχει γίνει και το κακό, το ένα κακό, και δύο. Ναι, ήταν κακό. Όχι, εντάξει, το πρώτο μ' άρεσε το κακό. Εμένα μ' άρεσε. Το δεύτερο, όχι, το πρώτο μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το πρώτο. Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο και με το budget που είχαν να δώσουν. Ποιο budget. Οπότε. Πάντως είναι αρκετά έτσι. Μπήκα και είδα την ταινία, κοίταζα. Είναι αρκετά cult. Είναι cosmic horror. Όπα. Όχι, εντάξει. Είναι cosmic horror. Ωραίο είναι, γέλιο έχει. Δεν νομίζω να μην περάσει καλά κάποιος από να δει okay. το Μινόρε. Ναι. Και βγαίνει τώρα και αρχές Απρίλη τον Unboxholics η ταινία. Σωστά, ναι, ναι, σωστά. Την έχεις δει αυτή? Όχι, δεν την έχω δει. Δεν την έχω δει ακόμα. Το ένα το έχεις δει, το Unboxholics. Τι, ποιο ένα? Sorry, είμαι ηλίθιος. Απλά είμαι ο βασιλιάς της ηλιθιότητας. Μα εγώ θέλω να το συνεχίσω. Εσύ γελάς. Αλλά με διασπαστικό γέλιο. Το ξέρω. Η Ραμόνα έχει ρίξει τα μπετά στο Σκορπιό, να σέβεστε. Δεν είναι για σένα. Ρίξαν τον λογαριασμό, τα μάθατε έτσι. Έχω να σα πω, παιδιά. Τους ρίξαν τον λογαριασμό. Εντάξει, λογικό. Έχω να σα πω, παιδιά, ότι συνειδητοποίησα ότι το προηγούμενο μου DJ Λίκη ήταν 3 βήματα του Σκορπιό. Μάκης είναι για σένα, πάμ. Πραγματικά. Και είχαν ενθουσιαστεί, αλλά ήταν αργά όταν τελειώσαμε και δεν. Δεν πήγε. Κόσμο να δει τα παίξω να περιμένει να μπει στο Σκορπιό. Δεν καταλαβαίνετε τι γινότανε. Μακελιό. Γιατί πέρασα το μαγαζί που ήταν να πάω. Πολύ ωραία παλιά τώρα. Ιωαννίδης είναι για σένα, πάμ! Δεξιά, όχι. Για πες, Μακή. Και βλέπω ένα λεφούσι, ένα τεράστιο γκρουπ κόσμου, 10-15 άτομα. Λεφούσι, είχα φίλο μου. Και να πηγαίνουν όλοι μαζί, ρε παιδί μου, και λέω, μήπως πάνε στον μπάρο που παίζω εγώ, για δες. Και κοιτάω πάνω και βλέπω Σκορπιός. Ωραίο. Και ήταν τύπου πιτσιρικάδες, ρε παιδί μου, 20 ναι, κάτι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και πήγαιναν όλοι στο Σκορπιό, παιδιά. Αγόρια, κορίτσια. Έχει ωραίο καμό. Επιτέλους μασαμπούκα διάολε. Έτσι ωραία. Νηστήσιμα. Πάλι καλά, ήρθα φαγωμένος. Εδώ ωραία σκορδαλιά. Σκορδαλιά. Πατζαράκι. Σκορδαλιά είναι για σένα. Σκορδαλιά. Σκορδαλιά είναι για σένα. Ωραία ρε Φώτη, να ρωτήσω κάτι. Έχεις φέρει σκορδαλιά, πάει στο καλό. Μπαγκαλιάρο. Θα πάω, θα φύγω. Καταρχήν, Φώτη μυρίζει πάρα πολύ. Γι' αυτό. Και θα πάμε. Μου φύγανε τα ματοκίνωρα. Ρε φίλε, αυτή δεν είναι σκορδαλιά. Αυτό είναι βετέξ με σκόρδο. Παιδιά, η σκορδαλιά είναι πολύ δυνατή. Ρε φίλε. Να σου χαρά. Μη φας σκορδαλιά. Μη φας σκορδαλιά. Άμα τη βάλεις αυτή, αυτό μόνο. Σε φωλιά με νυχτερίδες έχουν γυρίσει όλες ανάποδα, ρε. Φίλε, μυρίζει τα μάτια σου. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατή. Από οικοδομή τη φε. Αυτή πρέπει να την έχει κάνει ο πατέρας μου. Λέει, έλα μωρέ, ελαφριά είναι. Και δεν του μιλάγαμε ένα μήνα. Λογικό. Να νοκμάρω λίγο. Ναι, δεν είχε φάει μπατζάρι, έφαγε πατατούλα με κρεμμυδάκι. Μα είναι λόγω το μπατζαράκι μου. Πάτε ρε μαλάκες, τουλάχιστον λίγο μπατζαράκι. Φάει, Αλέξανδρε. Μπράβο. Μια ωραία παιδά. Ναι. Τι πάει, μωρέ. Τι λες, μας τα έχουν ξαναπεί αυτά. Ha 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 ha
Μη φας σκορδαλιά. Δεν θα φάω. Μπορώ να έχω λίγο water juice, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τη δροσά του να έχετε προκαταβολικά. Ξέρεις τι, εγώ έχω έρθει κατευθείαν από εγώ. Νίκο, τι έφαγες σήμερα? Ωραία παλιά τώρα. Τι είδους φαγητό έφαγες? Μπεργκεροειδή. Α, μπεργκεροειδές, έτσι. Ευκαιρία τώρα για την Ελλάδα. Ωραίο το γύρισμα! Φώτης ποιότης! Καταπληκτικό γύρισμα. Δεν πρόλαβα να δω ποιος κάνει το γύρισμα στον Ιωαννίδη. Φοβερό. Ο Μπακασέτας, νομίζω. Με εξωτερικό φάλτσο. Ο Μπακασέτας, ναι. 3-0 σβηστά η εθνική μας ομάδα. Οι φίλαθλοι διασκεδάζουν. Όλοι οι φίλαθλοι διασκεδάζουν. Αυτό είναι ο σκοπό τη εθνική, να διασκεδάζει του φιλάθλου. Μάκη, το έχει. Το πρώτο TV. Το πρώτο 3 χρόνια. Δεν το πιάσε. Το έκανε επίτηδε. Πάλι η μασούρα. Το πέτα χαμηλά, το έκανε επίτηδε. Πέτα μου άλλο ένα αρνούμενο. Μάκη, πάλι μασούρα. Ωρε μασουρίνια παλιά. Τρομερή, φοβερή παλιά. Μπαλιά κουαρέσμα, με εξωτερικό. Φοβάμαι μην είναι offside στην αρχή της φάσης. Λες. Πάρα πολύ ωραίο γύρισμα από τον Μασούρα. Ωραίο τελείωμα του Ιωαννίδη. Πάμε. Και χάλασε το τέρμα. Πάμε. Ναι, τώρα ναι. Ω, το πετάς σαν άνθρωπο. Αυτό δεν αξίζει. Δεν αξίζει τώρα, μην τσακωθείς. Δεν υπάρχει αυτό το νερό που είναι κάτω, δεν υπάρχει. Πάλι καλά που δεν μου το πέταξε στο ποδάρι, να πούμε. Θα σε τιμωρήσω. Πρόσεξε καλά. 3-0. Στο 37. 5 γκολ. Κι εγώ 5 που φέρνω. Ωραία αυτό, μ' άρεσε. Πόσες φορές θα το κάνω? Για το Καζακστάν πέφτει. Ναι. Έρχεται ο Μπακασέτας. Θαυμάσια. Λοιπόν, 38ο λεπτό. Η εθνική μας δεν έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στο Καζακστάν μέχρι στιγμής. Πέλκας τώρα με την μπάλα. Ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στη Γεωργία. 26 ναι. Μαρτίου. 26 Μαρτίου. Τι μέρα πέφτει? Είναι Τρίτη. Τρίτη. Την προσεχή Τρίτη. Α, την άλλη Τρίτη. Ναι, τώρα μεθαύριο παίζουμε. Νομίζω τώρα παίζουμε, ρε παιδιά. Τρίτη πέφτω, μάλλον. Μάκη, ποιος ήταν ο όμιλος, Τουρκία είπες? Πορτογαλία, Τσεχία. Δύσκολος όμιλος. Ναι, αλλά άμα μπούμε κι εμείς έτσι, άμα περάσουμε τη Γεωργία, τους δυσκολεύουμε κι εμείς όλους. Τους δυσκολεύομαι. Γιατί. Πόσο το μήνα είπες? Δεν είναι 26 Μαρτίου, Τρίτη. 26 Μαρτίου είναι. Τρίτη, ρε. Τώρα είναι Δευτέρα. Τρίτη, ναι, Τρίτη. Έχεις δίκιο. Νομίζω τώρα παίζουμε. Back to back. Έχω μία εντύπωση, ρε παιδιά, ότι είναι τώρα, ρε παιδιά. Τώρα, ρε παιδιά, μήπως είναι τώρα, ρε παιδιά. Είσαι σίγουρος? Ρε παιδιά, θα πληρώσω. Με ξέρανε. Είδα και παθά, κυρά μου, να σε φέρω στον όντ. Θα πληρώσω, ρε παλικάρι. Ωμαν. Ράκος νούμερο 14. Αχ, ναι, ρε, συμπράβο. Ο πρώτος Μπουνάκιας. Βεβαίως. Σπουδαία βιντεοκασέτα. Έλα, ρε Μπάλντοκ. Τι ωραίος που είναι ο Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Γιώργης ο Μπάλντοκ. Ναι, ο Γιώργης. Με ξέρανε. Κάτι ποιος έπεσε στο. Ήταν ο Ζαρμακούπης, νομίζω είναι αυτός. Όχι, ο Ράκος νούμερο 14 ήταν ο Ψάλτης. Ψάλτης. Και ναι. Ο πρώτος Μπουνάκιας. Και υπήρχε και το Ρόκι νούμερο 0. Υπέροχο. Με Τζάνε Τάκο. Νομίζω, ναι. Σήμερα είναι για Παγκόσμια ημέρα ποίησης που είπαμε Ψάλτης. Ναι, θέλετε να απαγγείλουμε. Μουστάκες. Θέλετε να απαγγείλουμε. Μήπως πρέπει να μας δώσει το κοινό από μία λέξη και ο καθένας να γράψει. Ωραία, το ποίημα. Σέντρα! 4-0! 4-0! Απογοήτευση από τους παίκτες του Καζακστάν. Λογικό είναι 4-0 πριν βγει το ημίχρονο. Ωρε χλεπίδι που ρίξε ο άλλος μέσα από την ψυχή του, το ρίξε. Και τώρα εύκολη συντήρηση δυνάμεων για την εθνική μας ομάδα. Σβηστό. Πατάτα, πατάτα. Ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, έχει λήξει το μάτσε. Ναι, ο Γιωργάκης ο Μασούρας. Εύκολη νίκη στην Ελλαδάρα μας. Το τσάτ κοιμήθηκε. Γύρνα το να δούμε Ευρωλίγκα. Μας έχετε μάθει στα άντερ τι πράγματα είναι αυτά. Ρούφα τώρα. Ρούφα. Ρούφα, δεν σε χάλασε. Ακόμα ένα βράδυ εδώ μετά από τέλος το διάβασμα, λέει ο Δημήτριος. Χρωστάω τσάμπα ιατρικά ραντεβού σε όλη την παρέα, μόλις βγει αυτή η σχολή. Άρα πάει για γιατρός. Εννοείται. Και δεν εμπνέει. Και δεν εμπνέει και εμπιστοσύνη με αυτά που γράφει. Δηλαδή. Καλά, μέχρι μάλιστα. Να κάνει το αγροτικό, να πάρει ειδικότητα για αυτά. Εντάξει, λέει εδώ βέβαια ο Μαέβιους Παχατουρίδης ότι άμα έλειπε ο Τσουβέλλας θα πήγαινε 4-4 και παράταση. Εύκολα. Εύκολα.
Θα ήταν 0-0 τώρα. Α, πουλάω εισιτήριο για Γεωργία Ελλάδα, λέει ο Τζαβάς GR. 300 ευρώ τσουβί. Ωραία. Πάρε με μια βιντεοκλήση τυφλέ, φίλε, και όλα καλά. Θαυμάσια. Τι άλλο έχω εδώ να δω λίγο, έτσι. Α, ναι. Μ' άρεσε αυτό. Ωραίο, ωραίο. Αυτό, τι ρεψίδι μετά από σουβλάκια. Α, κάτσε, σου έχω κάτι καλύτερο. Για σένα, αφιερωμένο εξαιρετικά, Αλέξανδρε. Πριν ένα μήνα, ο Αλέξανδρος. Και προχτές. Και προχτές. Πάλι αρρωστήσουνε. Όχι, πια να μπουκάλι ίσκι. Πότε? Προχτές. Προχτές. Μόνο σου ένα μπουκάλι? Ένα εγώ και ένα άλλα τρία άτομα. Εσύ τσίμπησες και από το άλλο και το δεύτερο? Έβαλε ένα ποτό. Το έχεις πάρει πολύ σοβαρά αυτό με τις εξετάσεις. Βέβαια. Κοίταξε, το whisky κάνει καλό, να ξέρεις. Ναι, ρε, καίει τα πάντα καταρχήν. Ναι, τοξίνες. Δεν λένε, ας πούμε, το κόκκινο κρασί κάνει καλό στο αίμα. Στο ναι, το whisky κάνει καλό στο σηκώτη. Ορίστε. Μα δεν έχω κανένα θέμα στο σηκώτη μου. Ναι, ρε, προφανώς μια χαρά είσαι. Εγώ γι' αυτό συνεχίζω και πίνω τζιν, όχι επειδή θέλω. Να, μα είμαι. Πες το ρε Μάκη, πώς το λένε. Weekend drinker, πώς τα λένε. Weekend drinker, ναι. Αυτά τα μάθα από την Εύα, δεν τα έξερα. Ναι. Και εγώ, α πούμε, γι' αυτό συνεχίζω και πίνω τζιν. Όχι επειδή θέλω, αλλά επειδή δεν θέλω να πάθει σοκ ο οργανισμός μου, να σταματήσω. Μπράβο. Θέλει σιγά-σιγά σαν την κορτιζόνη. Δηλαδή... Τα αφήνει ένα ποτάκι τη φορά πιο λίγο. 16, γι' αυτό κιόλα, όταν 10... σταμάτησα τα αναψυχτικά. Τα αναψυχτικά, ναι. Το έκανα σταδιακά μέσα σε 15 χρόνια για να μπορέσω. Ωραία. Όπως μια φίλη μου, τώρα μου θυμίζει μια φίλη μου, λέει: θέλω να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης. Και είναι 9 χρονών το παιδί. Και εγώ το ίδιο. Α, εντάξει, ναι. Θες να χάσεις και εσύ τα κιλά της εγκυμοσύνης. Άρα τα έχεις πάρει. Χρόνια προσπαθώ, δεν. Ναι. Ναι. Μήπως πρέπει δηλαδή, να... κάνει ζήτηση και χάνει μια εγκυμονούσα κιλά, άλλη. Το φαινόμενο της πεταλούδας. Θα μπορούσε. Ναι. Πώς το θα μπορούσε. Πιθανότατα να έχει χάσει περισσότερα από την προσπάθεια τη δικιά μου. Εντάξει. Να κάνω μια ερώτηση, Αλέξανδρε. Το μπουκάλι whisky, θα πούμε 1,5 μπουκάλι whisky που ήπιες. Ναι. Ένα ήπιε. Ναι, είπε ότι τσίμπησε και από το δεύτερο. Και από το δεύτερο. Α, okay. Έτσι. Ήμουν σε τρομερή κατάσταση. Ήταν με ή χωρίς σνακ. Με σνακ. Φιστίκι κλασικό ή αγκουρακό. Αυτό το αγγούρι και το καρότο με το αλάτι και το ξύδι που δεν δώσαν ούτε στο Χριστό στη Γεστημανή τόσο ξύδι. Ναι, αλλά στο 8ο ποτό. Δεν του δώσανε ξύδι στη Γεστημανή, βέβαια, να τα λέμε αυτά. Τι του δώσανε? Τίποτα. Απλά τον μπουζουριάσανε στη Γεστημανή. Εντάξει. Συγγνώμη από τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Ναι, τον εσταυρώσανε στο Γολγοθά. Στον Γολγοθά τον εκεράσανε ξύδι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Όχι, ρε. Και στη Σταύρωση του δώσανε ξύδι. Ναι, αυτό. Στο Γολγοθά έγινε η Σταύρωση. Όχι. Καλησπέρα σα. Δεν έγινε στα Πατήσα. Δεν έγινε στο λόφο του Στρέφη, α πούμε, κατάλαβε. Εντάξει. Δεν είχα δει τα μπέλε τότε. Τι ήθελα να πω. Το ήπια με αυτό το συνοδευτικό, Μάκη. Ποιο συνοδευτικό. Και μάλιστα στα μπουζούκια που πήγα. Ποιο συνοδευτικό, κάτσε με αυτό. Αυτό το καροτάγκουρο. Α, είχε καροτάγκουρο. Το καλύτερο ξηροκάρπι για ουίσκι. Δηλαδή εκεί που φτάνει στο 8ο ποτό και λες δεν αντέχω, ποιο είναι το καλύτερο ξηροκάρπι που σε επαναφέρει? Στραγάλια. Όχι. Αμύγδαλα. Όχι. Εγώ επειδή δεν πίνω ουίσκι δεν ξέρω να απαντήσω. Σοκολάτα. Όχι. Πάει. Είναι το φιστίκι που έχει απ' έξω αυτό το αλατισμένο το κέλυφος που σπάει που γίνεται. Όχι, ρε φίλε, είναι λύσα αυτό. Ναι, αλλά αυτό σε επαναφέρει. Όχι, σε επαναφέρει γιατί πήρε 6 μπουκάλια νερό και σε νερώνει. Όχι. Φιστικά και αλατισμένο λέει. Το καλύτερο ξηροκάρπι είναι το αράπικο, λέει ο Μιχάλης. Αυτό που είπε ο φίλος. Άι, μωρί εσύ, το αράπικο, γλαμμένοι. Κάσιους, ναι. Κάσιους κλαίει, να φας ένα μπουκέτο. Και μπουζούκια σερβίρουν Κάσιους. Λίγοι ξέρουν, λέει ο Κάνθικο Βενέιμ, ότι η Σταύρωση έγινε στην πραγματικότητα στην Ιταία. Μάλιστα. Δώστε παραγγελία στον Τσούβι τώρα που θα έρθει Βόλο να σας φέρει πενιρλί. Ρε φίλε. Παταούγκα. Αυτή την παταούγκα, αλλά θα είναι χάλια. Παιδιά, μέχρι να έρθει θα είναι οικοδομικό υλικό. Μπορείς όμως γυρνώντας από τον Βόλο να σταματήσεις να μας περάσει. Να περάσει δηλαδή από την Εθνική, σταματήσεις σε μένα να δώσεις σε μένα και από το Μάκη. Θα την πετάξω καλυφτάκι έτσι την παταούγκα και να πηδήξει. Ακούστε, just here. Breathing. Ναι. Έχω να σας πω ότι τώρα δεν που μιλάμε είναι για πολύ βαριά η παταούγκα. Έκανα το λάθος και έφαγα από καντίνα που δεν είχα ξαναφάει. Γιατί? Πότε έγινε αυτό. Έγινε πριν από 2 μέρες. Και είχαμε. Μέρα μεσημέρι κιόλας. Α, είμαι τόσο μεσημεριανός. Τι ωραία. Περίμενε, Μάκη, τώρα γιατί δεν με τρελάνεις. Ήσουν μια χαρά. Πήγα να επιστρέψω κάτι φώτα.
Την είχα μπανίσει 2-3 φορές. Όπα, ευκαιρία για το 5, όχι. Την είχα μπανίσει την ελόγω καντίνα. Δεν τρώμε στη μεσημεριανή καντίνα ποτέ. Αυτό, αυτό. Αλλά ήθελα να ζήσω επικίνδυνα. Εντάξει. Και... Περίμενε ερώτηση. Ναι. Την ώρα που πήγε στην καντίνα. Ναι. Ήταν κανένα απ' έξω. Ήταν ένα που έπινε μπύρα. Δεν έτρωγε. Λοιπόν. Όχι, βέβαια. Λάθος. Λοιπόν. Ολυμπιακός Βιλερμπάν στο τέλος της τρίτης περίοδου 54-55. Αυτή τη στιγμή διαγράφεται μια μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω θα το γυρίσει ο Ολυμπιακός και θα κερδίσει. Έχει τηλεόραση για κάποιο λόγο. Όχι. Και θα κερδίσει. Έχουμε τέλος ημιχρόνου λοιπόν. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 8 πόντους. 4-0. Πες λίγο για την ιστορία. Λοιπόν, και είναι γέρος ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι είχε τα πιο καθαρά χέρια του κόσμου. Ωραία. Που αυτό δεν με χαλάει. Είχε τον ψιστά έξω από, το, από την καντίνα. Ναι. Που είχε σουβλάκια λουκάνικο. Προφανώς πήρα λουκάνικο, γιατί λέω ότι αν είναι να παίξω τη ζωή μου κοροναγράμματα, κάτω κανονικά. Okay. Τι τώρα σουβλάκια και μαλακίες. Ναι. Και μου ψήνει τη λουκάνα, μου βάζει μια παγιάτικη πατάτα. Κέτσαπ, μουστάρδες αυτά, ιστορικά ντομάτες αυτά. Το έφαγα, παιδιά, κασέτα το πήγα. Όλο. Όλο, όλο. Και είμαι εδώ και δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είχα κάποιο. Δεν ξέρω, τι, δεν ξέρω τι έγινε. Σε πείραξε το look του ανθρώπου. Δεν θα κρίνεις το βιβλίο από το εξώφυλλο. Μπράβο, μπράβο. Τι, αυτό. Επειδή είχε μέσα μαυρίλα στα νύχια του. Είχε πολύ, μαυρίλα στο νύχι όμως. Είχε πολύ μαυρίλα στο νύχι. Λοιπόν, γυρίζει το μάτς για το Καζακστάν δεύτερο ημίχρονο. Τι. Θες το πάλι. Γυρίζει το μάτς για το Καζακστάν δεύτερο ημίχρονο. Γιατί. Θα βάλει γκολ το Καζακστάν στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι. Όχι. Δύο, όχι, back to back. Με ρώτησε, 57-55 ο Ολυμπιακός. Παιδιά, δοκιμάστε από την καντίνα Peters, στη ΔΕΗΚΟΥ για να δείτε τι σημαίνει πριονοκορδέλα. 60-55. Άντεξα 10 λεπτά, μάλιστα. Μιλές για την καντίνα στη ΔΕΗΚΟΥ, λες πριν το Αλσός, εκεί στο παραδρομό. Ναι, ναι. Αυτή την καντίνα. Έχω φάει εκεί. Καλά, δεν υπάρχει και καντίνα που δεν έχω φάει. Αλήθεια, θα πληρώνω τώρα. Ναι. Γνώμη αυτιά για Μαρίνα Σάτι. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Γιατί πολλοί είπανε για την κοπέλα. Κύριε αυτά αυτιά, τα πράγματα. Μισό λεπτάκι πριν μας πείτε για τη Μαρίνα Σάτ. Ένα λεπτό. Γιατί διαβάσαμε έκτακτη είδηση για σας. Τι διαβάσατε? Διαβάσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν νέα σενάρια. Μάλιστα. Που λένε ότι δεν θα φύγετε την εκπομπή. True story, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, εγώ. Και ότι θα συμμετέχετε στην εκπομπή σας ως καλεσμένος. Ένα λεπτό. Το έχει κάνει ο Γιώργης ο Καρατζαφέρης στο τηλεάστη. Ναι. Που ήταν. Ένα λεπτό. Ήταν. Ήταν πρόεδρος, καναλάρχης και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Σκάσε! Δεν τα μαζεύουν τα σκι. Ουφ! Λοιπόν, θα είμαι ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Με ρεκόρ ψήφων. Μην αμφιβάλλεις γι' αυτό. Όχι, αλλήμωνο, τι εγώ δεν... Βάλε το ζουλομανδίο, αν αμφιβάλλεις. Μάλιστα. Και θα είμαι και καλεσμένος στη δική μου εκπομπή. Και μάλιστα θα είμαι και παρουσιαστής. Θα είστε καλεσμένος λοιπόν. Θα είμαι και παρουσιαστής. 2-1. Και καλεσμένος. Και ευρωβουλευτής. Δεν μπορείτε να είστε παρουσιαστής όμως, γιατί θα είστε ευρωβουλευτής μάλλον. Αν όλα πάνε καλά. Ναι, αλλά άμα πει επιθεώρηση εργασίας, θα πω εγώ δεν δουλεύω εδώ. Είμαι καλεσμένος. Ωραία. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα που μας καίει με τη Μαρίνα Σάτι. Μάλιστα. Ποια η γνώμη σας. Τραγούδι. Θα είμαστε στην πεντάδα. Θα είμαστε στην. Η σκορδαλιά. Ένα λεπτό. Χαίστηκα, συνεχίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα είμαι. Πολύ φτηνό χιούμορ, μας συγχωρείτε. Δεν είναι φτηνό, είναι αλήθεια. Άρα πιστεύετε ότι θα είμαστε στην πεντάδα. Μάλιστα. Έχετε μιλήσει με τη Μαρίνα. Μάλιστα. Τι της είπατε? Προσπάθησα να κάνω κι εγώ τη φωνή μου έτσι. Τι εννοείτε? Πέφτα και κοιλιά με σαζάρι. Α. Μπορείτε να την κάνετε. Ναι. Την έχετε κάνει. Ένα λεπτό. Και. Και της είπα να πει στο τέλος στην Ελλάδα μόνο αυτά με τον Γιώργη τον αυτιά. Αναπροσθέσεις στίχο στο κομμάτι. Μάλιστα. Να βάλει και ένα ζεμπέκικο. Πώς το εξέλαβε αυτό? Πώς το πήρε αυτό η Μαρίνα, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολη γενικά η Μαρίνα. Μου είπε πολύ γλυκά να πάω στο διάβολο. Α, μάλιστα. Και πάω τώρα. Και πάτε τώρα. Κύριε αυτιά, γεια σας. Γεια σας. Να πάτε στο καλό, λοιπόν. Ένα άθλημα το οποίο κρατά την μπάλα με τα χέρια τώρα βλέπω εδώ πέρα. Ναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι μπάσκετ μάλλον, εικάζω. Τέρπι. Τέρπι, 59-59. Όλα. Τέταρτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός εικάζω ότι είναι με τα κόκκινα. Η άλλη ομάδα είναι με τα λευκά. Η Βιλερμπάν. Ναι. Έβλεπες ποτέ μπάσκετ? Πήγαινα παλαιότερα μπάσκετ στην ΑΕΚ.
Στο Γεώργιος Μόσχος και τέτοια, ναι. Τι εννοείς? Είχα, και είχα διαρκεία στην πρώτη μας χρονιά. Αν νομίζω ότι πήγαινε σε... Για να παίξω. Ναι. Όχι, παιδί μου. Και είχα διαρκεία στην πρώτη μας χρονιά στο ΆΚΑ. Oh. Ναι, με Μάρκους Λίμπερτι, Άντωνι Πέλ, Παπαγιάννη και τέτοια σπουδαία. Και τι σε έκανε να τελειώσεις? Ο Παναγιώτης ο Ζέρβας. Τι είναι ο Παναγιώτης ο Ζέρβας? Το Playmaker που είχαμε τότε. Α, οκ. Okay. Όχι, όχι. Δε, απλά δεν. Δεν. Είχα πάρει διαρκείας γιατί ήταν φτηνό σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Προφανώς. Και δεν είχα λεφτά. Οπότε λέω θα πάρω ένα διαρκείας μπάσκετ. Και πήγαινα. Και μετά μου φύγε. Μου φύγε, ναι, δεν παίρναγα καλά κιόλας γιατί δεν παίζαμε για χάλια μπάσκετ τότε. Ούτε εμένα μου αρέσει πολύ το μπάσκετ. Όχι. Δεν μπορώ να κάτσω να δω. Ούτε ας πούμε, ξέρω εγώ, NBA, ας πούμε, τελικούς και τέτοια. Όχι. Δηλαδή σκέψε ότι προχθές, ας πούμε, που έπαιζε. Final Four Ευρωλίγα, δεν βλέπεις. Εντάξει, τώρα άμα πάει ο Παναθηναϊκός θα πάω. Αλλά άμα παίξουν άλλες ομάδες, όχι. Α, okay. Αλλά προχθές που παίζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ας πούμε, στο μπάσκετ, εγώ είχα αρρωστήσει γιατί έβλεπα ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-0 και εκείνη την ώρα με παίρνει φίλος μου και του λέω: τι κάνει ρε ο ΠΑΟΚ? Και μου λέει: θα δεις και Ολυμπιακό. Του λέω: εννοείται, αλλά εντάξει, του λέω: δύσκολο γυρνάει το 4-1. Mm. Και τον έχω πάρει στο 3-0 και του λέω: τι βλέπουμε σήμερα? Είχα τρελαθεί. Κύριε Μάκη, έχω φέρει 2 τζιν από τα Falkland Islands. Σας ακούω. Και εγώ σας ακούω. Τι κάνεις, καλά? Πώς πάει? Ραπ, τι σ' αρέσει να βλέπεις από σπορ? Ποδόσφαιρο. Μόνο αυτό, that's it. Okay. Ποδόσφαιρο, φίλε μου. Μόνο μπάλα. Ναι. Μάκη, καλύτερα συνοδευτικά για μπύρες. Περισσότερες μπύρες, θα πω εγώ. Ή σφινάκια. Σφινάκια, κυρίως. Τσέισερ που λένε και στις ΗΠΑ. Ένα τσέισερ βότκα. Ή τζιν, θα πω εγώ. Αυτό είναι τα καλύτερα συνοδευτικά για μπύρες. Καλησπέρα από Κεθεά Κορυδαλού. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, φιλαρακό. Ναι, αυτή είναι η ερώτηση για τον κύριο Αυθέα. Θα έχουμε μέσα. Φεύγω για Αμαζόνιο αύριο, λέει ο Imaginator Freak. Αν ισχύει. Καλή τύχη. Ταξιδάρα. Μάκη, έπαιζε μπάλα στο 7 Χαλάνδρη. Ναι. Φέρτε τον Τσούβι από τη Χέστρα. Μην προλάβουν να βάλουν 4 γκολ οι άλλοι. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Σωστό. Πολύ πιθανό. Ναι, ναι. Μάκη, γνώμη για μπύρα άνευ. Αν μιλάμε για μπύρες χωρίς αλκοόλ, όχι, δεν έχω γνώμη. Δεν βλέπω το λόγο. Έχεις πει ποτέ? Έλα. Μπύρα χωρίς αλκοόλ, έχεις πει ποτέ? Ναι. Ζαϊντόγκ που λες ότι τα λένε σότ και όχι τσέσσερ. Μάθε μου αγγλικά. Μάθε αγγλικά. Λοιπόν, επειδή στα στοιχείο τι! Να σου λοιπόν, πω, μην ευρεάζει. 61-61. Δέρμπι, δέρμπι. Πολύ σημαντικό αυτό το δέρμπι. Mm-hmm. Ολυμπιακός Βιλερμπάν. Τσούβι αδυνάτησες, λέει εδώ κάποιος. Φύλαμε τώρα, φύλαμε μες στον κόσμο. Τώρα. Έκανες κάτι? Όχι, μου λέει, μέχρι και η μάνα μου. Βάφτηκες. Τώρα. Ναι. Μου βάλε λίγο η Μάρση. Α, οκ. Okay. Γιατί νόμιζα ότι πήγε στο Μάρση. Μήπως έχει χάσει κιλά και δεν το παραδέχεσαι. Είμαι 93,5. Πήρα και ένα κιλό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι από το whisky. Α, επειδή δεν είχαμε δει. Ναι, ναι, ναι. Ή πιες μισό κιλό whisky. Ήταν τέλεια. Σε μαγαζί, μορφές. Αμερικάνος σημεμένο Βαλτιμόρι. Φιλιά πολλά. Φαντάζομαι και μένει στη Βαλτιμόρι και δεν ξέρει το Αλτα Τσέισερ. Μπράβο, μπράβο, κοκόγραμ. Μπράβο. Μήπως είναι σλάνγκ αγγλικό, Μάκη? Μήπως είναι σλάνγκ αγγλικό? Όχι, όχι. Αμερικάνικο. Εγώ εμπιστεύομαι το Μάκη. Και εγώ το Μάκη. Χαίρεστηκα τώρα για τη Βαλτιμόρη. Σαν πώ θα πάω και ποτέ. Ανταλιανάρα. Είναι πάρα πολύ. Έχει δει φωτογραφίε από μακριά. Πάει Βαλτιμόρη. Γνώμη του Μόχ για 4 εθνική. Τρίποντο τώρα για τη Βιλερμπάν. Ευτυχώ. Αν ο Ολυμπιακό χάσει, μπαίνει σε πολύ μεγάλου μπελάδε για την τετράδα. Πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι. 61-61. Και μένουν, πάει, δεν βλέπω. Εσύ, γιατί το συζητάγαμε με τον Μάκη όσο είναι να βαφώσουν, πιο φανατικά ξεκίνησε να βλέπει μπάσκετ. Ποδόσφαιρο, ρε. Ποδόσφαιρο. Δεν το συζητάμε. Και με τον μπάσκετ πότε σου ξύπνησε? Όταν κατάλαβα ότι μπορώ να παίξω και άρχισα να παίξω. Τρίποντο από τον. Στον εαυτό σου, μπασκετικά, τι βαθμό θα έβαζε? Θα έβαλε ένα μέχρι το 10. 10. Όντω, είσαι τόσο καλό. 10. Παίζει πια μπάσκετ? Πάω, ναι, ακόμα. Στα δημοσιογραφικά και σε αυτά. Τώρα σταμάτησα, αλλά πάω σε ένα κλειστό και κάνω μόνο μου αυτά που κάνουν οι άντρε. Παίρνει τη βάλα. 3, 2. Αλήθεια, κάνει τέτοια. Και θα το βάλει. Πόσο σπουδαίο είσαι. Αυτό Τσουφέλα έδωσε τη λύση στην Ελλάδα μα. Ο Γιάννη ο Πιστόλα Αλέξανδρε λέει: ντύθηκε Μπερλέκη, λέει, στι απόκριε και είχε πολλέ κατακτήσει. Λέτε να φταίει στολή? Μπορεί να μην φταίει στολή, αλλά κάτι άλλο που κάνει έρημα.
Πώς. Ρήμα. Κύριε Μπερλέκη, τώρα. 66-61. 5-0 γρήγορα για τον Ολυμπιακό και time out από τους Γάλλους. Παρακαλώ. 25η τι καιρό θα κάνει. 25 Μαρτίου θα έχουμε νεφώσεις στα ορεινά. Μάλιστα. Ναι. Και έναν πλαγιομετωπικό ούριο άνεμο 4 έως 6 βοφόρ στο Αιγαίο. Θα έχουμε βροχή στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο θα έχουμε μουσώνες. Μουσώνες. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Μπερλέγη? Έχει τρελαθεί ο καιρός, παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνει ο καιρός. Είναι τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβληση. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα και παίρνουμε Ζάναξ με κοφλέιτ. Ραπ, σε έχει πάει ποτέ αίμα σε μαγαζί που έκανες γύρισμα? Όχι, ποτέ. Σε παράσταση εμένα. Αλήθεια. Έχω ρίξει τέτοια κλανιά στον μπροστινό στην πρώτη σειρά. Α, γι' αυτό. Σε ένα καφέ. Ο οποίος όλοι γελούσαν, αυτό ήταν. Όπως έστριψα, έφυγε φαλτσάκι καταπληκτικό πάνω του. Εκείνη την ώρα που το έκανες, δυνάμωσες και τη φωνή σου? Δυναμώνεις τη φωνή σου για όταν θες να κλάσεις? Όχι. Δηλαδή, όταν θες να κλάσεις κάπου, τι κάνεις? Και να σου πω λίγο κάτι. Ναι, γιατί δεν ακούγεται. Ναι, αλλά μυρίζεται με αλφαγιώτα. Ναι, ισχύει. Παιδιά, εγώ έχω να σας πω το εξής εφιαλτικό σκηνικό. Πολιτά δεν... ήταν η σκηνή και τους τα έχω πει. Στην υπερυψωμένη σκηνή, μην βάζετε την πρώτη. Εμένα, δεν έχει τύχει σε μένα, έχει τύχει σε πάρα πολύ καλό μου φίλο. Δεν θα πω το όνομά του για να μην τον εκθέσω. Λοιπόν, δεν το λέμε κάπου. Υπάρχει ένα μπαρ λοιπόν στην Αθήνα. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα μπαρ λοιπόν στην Αθήνα και θα καταλάβετε γιατί. Το οποίο επειδή είναι πάρα πολύ μικρό, έχει μία τουαλέτα. Έτσι, μία τουαλέτα. Γυναίκες, άντρες. Η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην μπάρα. Δηλαδή, εκεί που τελειώνει η μπάρα, ουσιαστικά ξεκινάει η πόρτα της τουαλέτας. Και η τουαλέτα είναι τύπου. Έχει νεροχύτη και δίπλα λεκάνη. Δεν έχει άπλα, δεν είναι έξω την πέντε. Είναι ένα στούντιο στην Νέα Σμύρνη, 400 ευρώ το μήνα. Μπράβο. Είναι μια πόρτα που ανήκει σε κατευθείαν στην τουαλέτα. Μαβίλη το μαγαζί. Όχι. Λοιπόν, και είχε μια περίοδο αυτό ο φίλο μου ένα νευρικό θέμα με το έντερό του. 69-61 Ολυμπιακό. Και όταν αγωνόταν. Έπρεπε να πάει να δώσει το νούμερο 2 του. Oh. Και τον πιάνει, παιδιά, ένα κόψιμο μέσα στη βάρδια γιατί έπαιζε μουσική. Τι έβαλε, τρίπ, και φεύγει καρφωτός. Φεύγει καρφωτός, κλειδώνεται μέσα στην τουαλέτα. Ναι. Και μετά συνειδητοποιεί ότι πρέπει να βγει γιατί δεν γίνεται. Είναι χειμώνας, οπότε είναι κλειστές οι πόρτες του μαγαζιού. Και είναι μικρό μπαρ, το ξαναλέω. Okay. Και παιδιά, ανοίγει η πόρτα. Ανοίγει η πόρτα της τουαλέτας. Για να βγει έξω. Ναι. Κάποια στιγμή είχαν μουδιάσει τα πόδια, το έπρεπε να βγει. Ξέρουν ότι λείπει ο DJ. Ξέρουν που έχει πάει ο DJ. Okay. Φίλε, όταν είσαι απελπισμένος. Και βγαίνει, παιδιά, από την τουαλέτα. Ξαναλέω, βγαίνει από την τουαλέτα και μαζί του. Τι έφερε? Βγαίνει και η ντούχνα. Βγαίνει η ντούχνα. Γιατί είχε κάνει πολύ κακό στην πορσελάνη. Είχε κάνει κακό. Ναι. Ρεαλιστικά. Ναι. Και βγαίνει μαζί η ντούχνα, το μαγαζί άδειασε. Έλα ρε φίλε. Το μισό μαγαζί άδειασε. Πληρώθηκε αυτό σκηνή. Όσοι ήταν κοντά στην τουαλέτα φύγανε. Δεν μπορούσα να κάτσω, μπορούσα να σταθείς. Και γυρίζει με το κεφάλι κάτω και συνεχίζει να παίζει. Και τι να κάνει. Και παραγγέλνει και σφινάκι, τύπου ένα σφινάκι. Δεν θα ήταν ωραίο να συνεχίζει να χέζει. Κάτω το κεφάλι. Ό,τι έγινε τώρα. Κάλεσε, και εγώ προφανώς έπρεπε να μείνω για την υποστήριξη. Εσύ ήσουν κοντά του. Ήμουνα στο πάσο του εκεί στο DJ. Η μυρωδιά ήταν πτώμα. Δεν ήταν καλή, ρε παιδί μου. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Μείνε όπως είσαι. Θα το δείξω στον κόσμο γιατί είναι το τραπέζι και δεν μπορεί να το δει. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Σέκεται μου. Και πάω. Είσαι τόσο σπουδαίος, θα σου το δείξει, έτσι. Μπράβο. Και αρχίζει και είναι ψιλοενοχλή, ρε φίλε. Πάει για φουβονοκύλι. Γιατί το κάνει αυτό? Με ενοχλεί το μαγιό τώρα πια. Να το βγάλεις. Εδώ τι φύσκω. Α, το κινητό είναι. Όχι, να το κινητό μου. Α! Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Ρα, με την αυτοπεποίθησή σου. Άρχοντα να ζήσει, τέα. Έτσι. 72-61 λοιπόν ο Ολυμπιακός με 74-61. Βγάλτε 13-0 σερί και 4 ο Καμπούρης. Για χαρά! Πάει Βιλερμπάν. Φέρτε μας την άλλη. Όπως η Κορδαλιά μου έριξε την πίεση. Άρχισε να μου βγάζει το θύμα μου. Φώτη πρώτα πάρσα. Μάκη, ήμουν σερβιτόρος. Όταν είναι πίτα το μαγαζί, αναγκαστικά τρίβουμε τα καλαμπαλίκια μας στον αυχένα σας για να περάσουμε. Επίσης, όσο σας σερβίρουμε, είστε στο ίδιο ύψος με τον καβάλα μας, άρα σας κλάνουμε. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, γι' αυτό.
Το είπε επιθετικά όλο αυτό. Ναι. Μάκη στο Reddit θεωρείται Sip Sagers. Όχι, Sip Sagers θεωρείται κυρίω η Ουαλή, φίλε μου. Η Ουαλή, ναι. Η Ουαλή είναι η Sip Sagers. Και μου είχε απαντήσει φίλο μου γιατί μου λέει ότι όλοι οι Άγγλοι μα λένε Sip Sagers, Sip Sagers. Και μου λέει εμεί του απαντάμε στα γήπεδο, στο γήπεδο ότι we fuck chips and you eat them. Ναι, 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 ναι. Ωραίο, ωραίο αυτό. Όμορφε εικόνε. Καλή Σαρακοστή μα λέει ο Ηρακλή για κάποιο λόγο. Καλή Σαρακοστή, ναι. Να καλά, παλικάρι, και να σα έχει ο Θεό καλά. Έχει κάποιο ντεσού από το καρναβάλι. Α, έχει season σε καρναβάλι. Στην Αμαλία. Έχετε κανένα ντεσού. Το ντεσού το δικό μου στην Κρία Βρύση με του 2.500 καρναβαλιστέ και τα 36 άρματα. Ναι. Είναι τιμή και δόξα στον οδηγό Παντελή, επειδή τα παιδιά δεν είχαν πολλά άρματα. Έντυναν ένα τρακτέρ κάθε φορά με ένα διαφορετικό οδηγό πολλέ φορέ. Αυτός ο διαφορετικός οδηγός με διαφορετική περούκα ήταν ο Παντελής. Τι, οπότε άφηνε το άρμα. Έφερε και πήγαινε... ένα άρμα, ανέβαινε στο άλλο, το οποίο ήταν τρακτέρ. Τρακτέρ ντυμένα. Ναι, ναι. Και, δηλαδή και... κάτσε, το σταμάταγε. Όχι, αλλά είχαν 5-6 και τον ντύνανε μέχρι να μπει μπροστά το άλλο άρμα και έβλεπα εγώ έναν ίδιο με μαύρη περούκα. Μετά έβλεπα ένα παπά ίδιο με τον προηγούμενο. Τον έβλεπε να τρέχει στο άλλο άρμα. Όχι, γιατί ήταν κάτω, χαμηλά αυτό. Δηλαδή μέχρι να περάσει από τα κεντρικά. Πήγαινε τα στενά. Ναι, και τον έλεγα. Λέει, ο ίδιο είμαι, Παντελή. Παντελή. Θύμιζε, θυμάσαι. Δηλαδή, αυτό που πέθανε στον ποδαρόδρομο, έτσι. Ταινίε του 21 που έκανε ο Έλληνα τον Τούρκο. Και πέθανε ο ίδιο, μάλιστα. Ναι, 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 βεβαίω. Ναι. Κογκαδράκο, θα χτυπηθούμε. Πραγματικά ήταν τέλειο που πήγαινε το ρακτέρ και έκανε. Και έφευγαν κονφετί με πετρέλαιο σε παιδάκια πάνω. Είχαν μαστουρώσει όλοι στο καρναβάλι. Εμάς είχε κλείσιμο, ενώ το καρναβάλι ήταν υπέροχο. Ήταν βραδινό, έτσι. Εμάς ήταν βραδινό. Είναι εκεί το κάνουν στην περιοχή. Είναι το δεύτερο τύπου βραδινό καρναβάλι. Οπότε ήταν ένα από τα δύο, ρε παιδί μου, στην Ανδραβίδα. Και κλείνουνε με το τρακτέρ και τη βασίλισσα του καρναβαλιού, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά και λέω εντάξει, λέω τελείωσε το καρναβάλι και τέτοια. Και είχαν closing act. Που σκάνε τύποι με μηχανάκια γουρούνες, μηχανάκια τσάλι, παντού χαμός, όπου γκαζώνουνε. Σκάσε! Σταματάνε, ανάβουνε φωτοβολίδες και ήταν αυτό κομφετί και καπνός από το μηχανάκι τη λαδίλα. Καλά, που την εισέβαιναν όλοι. Δηλαδή εκείνη την ώρα φύγανε τα παιδάκια, φύγαν οι γονείς. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε ποτέ αυτό το closing act και μου λένε το κάνουν κάθε χρόνο. Α, ωραία, ωραία. Καλή φάση. Δόξα πατρίκη. Χαλβάς Μυγδαλένιος. Εσείς. Εσείς. Εγώ όχι. Ωραία, με λίγο πορτοκάλι εσείς. Μέσα. Χαλβάς με πορτοκάλι. Εξίσμα, ξέρεις τώρα, είναι. Είμαι ο ευτυχής μπλέτσας. Θα φάμε χαλβά με πορτοκάλι. Τι γλυκές μυρουδιές. Ναι, ναι. 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 Καλά να το φάτε, λοιπόν. Άστε σου λέω, μην το κουράζεις. Είναι ο χαλβάς με πορτοκάλι. Λοιπόν, τυπική διαδικασία νομίζω το δεύτερο. Πολύ πορτοκάλι, ρε Φωτή. Τι? Πολύ πορτοκάλι, ρε Φωτή. Τι έγινε ο παρλιάρος, το φτιάξε. Το παρήγγειλε και ήρθε. Ένα συν ένα. Δεν υπήρχε λόγος για τόσο πορτοκάλι. Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν. Θα το μπουκώνεις όμως. Δεν σημείωσε τη διάθεση. Έχω βάλει λιγάκι σήμερα. Α, γι' αυτό, γι' αυτό. Γι αυτό. Το μπέργκερ που βάζεις καλό. Ναι, ωραίο. Ναι. Πολύ καλό. Πόσα έφαγες δηλαδή σήμερα. Δύο μπεργκέρ, ναι. και τα γύρω-γύρω που τρώσαι. Όχι, δύο μπεργκέρ. Δεν είχε δορυφορικά. Όχι, ήταν συγκεκριμένο γύρισμα. Α, ήταν μόνο, ήταν μπεργκεριά. Ναι. Κάνει λον στο συγκεκριμένο μαγαζί ένα καινούριο σμάς. Α, γεια το σμά. Και μπούκωσες δύο σμάς, ρε θηρίο. Έπρεπε για τα πλάνα. Α. Δεν ήθελες δηλαδή εσύ. Όχι, ρε, αφού πάω μου λένε διδάφτερο, μου λέω πρέπει να κάνουμε ένα που να το κόβουμε και να το τρώω και ένα λέω ολόκληρο να το πιέσουμε. Έφαγες τα props. Βασικά τον έστειλα τρεις φορές στην κουζίνα το σεφ. Έφτιαξε τρία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση ας πούμε, να φάνε κάτι και τα παιδιά του συνεργείου ή δεν του αφήνουν. Πάντα. Απάντα. Ναι. Στα μεγάλα τα review. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν όμως και πιάτα, θα μιλήσω ειλικρινά, τα οποία μπορεί να μου αρέσουν πάρα πολύ. Και δεν τους δίνεις το μπουκιά. Τους κοιτάω στα μάτια και τους λέω συγγνώμη. Τι δέχονται τη συγγνώμη σου. Ναι, εντάξει. Αφού γι' αυτό πάει ο καθένας, να κάνει τη δουλειά του. Και εσύ τη δική σου. Ναι. Άρα σωστό είναι και αυτό. Δεν έχω δίκιο, ρε Άλεξ. Απόλυτο, ρε. Γιατί να φάνε, ρε. Ωραίος είναι ο χαλβάς τελικά. Είδες το θες να φας και τα άλλα. Να τα φάει αυτό, δεν τα φάει. Φήμες λένε ότι θεάθηκε η κυρία Ραμόνα Μπούριστο Σκορπιός μαζί με τον κύριο Μπερλέκη. Να πάνε, εγώ δεν πάω σε τέτοια. Ούτε λάδικα. Όχι, κυρία Ραμόνα. Κατσβέλε, οι Έλληνες είμαστε, εδώ είμαστε. Ναι, δεν είναι τέτοιο μαγαζί. Τι είναι?
Βγήκε η ιδιοκτήτρια και είπε ότι δεν ισχύει αυτό που. Είπα στην εξαδέρφη μου, ιδιοκτήτρια. Μου στείλαν 500 άτομα, είμαι εγώ. Μα το Καζακστάν τώρα στην επίθεση προσπαθεί να βρει ένα γκολ για να. Ποιο είναι για σένα, παμ! Ω, να το, να τη ευκαιρία για το Καζακστάν. Για να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε αντεπίθεση. Έχουμε φάουλ. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Πέναλτι. Όχι. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Γιατί δεν το δίνει, ρε. Μάικ, σας βλέπω καντίνα μετά, νηστική σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν έχουμε φάει. Δεν είναι ωραία να ξαναπά αυτό το μπάρμπα που πήγε και έφαγε. Έρχεστε λίγο. Ναι. Τι έρχεστε λίγο. Τι είναι. Σερβιτόρο. Στο πεδίο μιλάω. Μπορεί να έχω λίγο νεράκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλετε mineral, θέλετε αυτό, θέλετε νερό του ανεμιστήρα. Sparkle. Νερό του ανεμιστήρα. Έτσι το είπα εγώ. Γιατί ένα μου είπε μια φορά τέσσερα διαφορετικά νερά και του λέω: φέρε μου λίγο νερό, κανονικό άνθρωπο. Το πόσο υπέροχο που ένα που συχαίνεται τη ζέστη σκέφτηκε να βάλει νερό στον ανεμιστήρα. Ναι, το ακούω αυτό. Υπέροχο. Το ακούω αυτό. Προσφέρω στον κύριο Μπερλέκη 4.000 ευρώ για να κάνει συνδρομές σε OnlyFans ώστε να έχει υλικό να μας φέρνει γούρι μέχρι να πάρουμε το Euro. Έλα Ντάρα. Ω Μαντάρα. Μόνο σας. Η Ραμόνα έμπαινε Μπερλέκη. Κοίταξε, εγώ μπορεί να μην είναι. Είμαι σκορπιός με σκορπιό όμως. Τι σημαίνει αυτό, ρε Ραμόνα, sorry που ρωτάω. Σημαίνει ότι πρέπει να έχω 11 οργασμούς τη μέρα. Ορίστε. 11 οργασμούς τη μέρα. Γιατί 11 σκορπιά. Γιατί είμαι σκορπιός με σκορπιός, όμως το κόψω, το πετάω στα σκυλιά. Και έχεις βρει τον άντρα που σου δίνει 11 οργασμούς. Άντρες. Α, έχεις βρει. Έχεις ένα, δηλαδή, ένα μόνιμο ρόστερ. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, 6-8 άντρες που τους γυροφέρνεις και ναι, τις γυροφέρνουν. Ναι. Με γυροφέρνουν. Εγώ είμαι το πέτρα του σκαντάλου. Είναι όλοι οι δύο αναστήματος ηλικίας και τα λοιπά. Ευκαιρία για την Ελλάδα για το 5-0. Όχι. Ένας είναι σαν το Σόμερ, ο άλλος είναι σαν το φαρμακοτρίφτη από το ρετυρέ. Α, οπότε υπάρχει. Τυρι, 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 γλου, γλου. Ναι, οπότε. Και τι βρίσκεις στον καθένα, δηλαδή σε αυτόν που είναι ο Ζόμερ, φαντάζομαι είναι η ομορφιά του, το κάλος του κτλ. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτόν που είναι σαν το φαρμακοτρίφτη, το ρετυρέ. Είναι η στοργή που ψάχνεις. Βρίσκω Μιζουλίτς, τώρα 100. Βρίσκω Μιζουλίτς, τώρα 100. Οκ, το ακούω. Με ρώτησε το απάντησε. Όχι, όχι, το ακούω. Τίποτα. Έχω ξυπνήσει βράδυ, λέει εδώ ο Άρης, και επειδή με γκόνα ταξίδια, έχω πιει το νερό του αφιγραντήρα. Ωραίο. Κοίταξε. Μπράβο, Άρη. Ξέρει κανείς, ρωτάει η Ιουλία, ξέρει κανείς πόσο είναι το νυχτοκάματο στον μπαρ Σκορπιός. Η Ιουλία πολύ το ψάχνει στο Σκορπιό, έχω να σου πω, από την προηγούμενη φορά. Η Ιουλία κάτσε διάβασε, ρε. Πραγματικά. Πόσο υπέροχο είναι που έχεις γυρίσει κομμάτια, είσαι σμπαράλια, δεν προλαβαίνεις να πιεις νερό, πέφτεις και κοιμάσαι με τα ρούχα. Και ξαφνικά κάπου εκεί στις 5.30-6 δεν έχει ξημερώσει, πας στο ψυγείο. Μάλιστα. Και πηγαίνεις, ανοίγεις. Ανοίγω. Και παίρνεις το πλαστικό μπουκάλι που έχει μέσα το τσίπουρο. Α, καλά, ναι, εντάξει, αυτό είναι. Εκείνη την ώρα. Αλλά δεν είναι ωραίο να πάρεις το μπουκάλι το τσίπουρο και αυτό να ήθελες από την αρχή. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Εγώ αυτό ήθελα. Έχουμε μανούρα. Ο Σαμορόντοφ εκεί με τον Μπακασέτα. Σπίτι σου. 52ο λεπτό παρά 4-0, να δούμε εδώ πέρα τη φάση. Α, είχαμε εδώ μια συμπλοκή εκεί πέρα λίγο με τον Κουρμπέλη. Ναι. Μπακασέτα. Τώρα θα έχει κλωτσίδια. Αρχίζουν τα κλωτσίδια τώρα. Στον Μπακασέτα το φάουλ. Μπάλα, λέει ο άλλος, πήρα. Μπάλα, πήρα μετά την κλωτσιά. Μπάλα, από τον Ζεϊμπέκοφ. Ζεϊμπέκοφ. Ναι, το Ζεϊμπέκοφ, θα τον κρατήσουμε Ζεϊμπέκοφ. Καλύτερο το Ζεϊμπέκοφ. Ποια είναι η πιο γκουρμέ με τα μεσονύχτια μαντσίλα του ραπ? Γκουρμέ. Σοβαρή ερώτηση αυτή. Ναι, δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, κάτι που έχεις φάει ή που φτιάχνεις στο σπίτι που είναι λίγο πιο μαστοράδικο όταν προσπαθείς να φέρει τον οργανισμό σου από μεθύση. Ρε ραπ, έδινε σημασία. Έδινε σημασία σε αυτά που σου έλεγε ο Μάκη. Όχι, μου αρέσει που ξεστή. Είχα αποσβολωθεί με την περιγραφή του Μάκη. Μάλιστα, αλλά σημασία έδινε. Μου άρεσε, ήταν πολύ νόστιμο όλο αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Όχι, Είμαι σκουπίδι του ελαίου. Α, οκ, εντάξει, τα ακούω. Δεν είναι ωραίο να το θες πάντα να το λες αυτό. Πηγαίνω όπου έχει μέσα στο σκοτάδι φώτα.
τα οποία ξεχωρίζουν σε κάτι στενά που ξέρω, ανακαλύπτω ότι υπάρχει φαγητό. Έφυγες, εκεί. Έφυγες, πας αυτό. Όπο γλωτιά! Πέφτει κλωτσίδι τώρα, οι Καζακστανοί είναι, σου λέει, έχουν χάσει το μάτς, οπότε θα το πάμε λίγο στην ένταση. Λέει ο Μάν εκεί ότι έχω μεθύσει τόσο που έχω κατουρίσει την μπάνα του σκύλου μου για να του δείξω ποιος είναι το αφεντικό. Αδυνατό να το πιστέψεις. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι, να δω αν το κάνετε κι εσείς. Ναι. Τι? Όταν είστε μεθυσμένοι, ναι, και πηγαίνετε στην τουαλέτα του μπαρ ή, ναι, 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 του κλάμπι, οπουδήποτε, ναι, είστε, ναι, αυτό το πράγμα, γιατί το κάνουμε πάντα εμείς, που πάμε, πώς να δείξω τώρα, πού να πάω. Πώς να το δείξεις, που να δείξεις. Ναι, ναι. Που πας, κάθεσαι, ναι, κλασικά κάνεις αυτό. Περίμενε. Αυτό το κάνω και σπίτι μου εγώ. Εγώ το κάνω, πάντα όταν είμαι μεθυσμένος. Έλα προς τα. Εδώ. Εκεί στη μέση, κάπου εκεί. Ωραία. Που πας, ακουμπάς τα πλακάκια έτσι πάντα. Ανοίγεις πόδια, λες και σου κάνουν έλεγχο. Και αρχίζεις. Εγώ, ας πούμε, βγάζω και ήχο κίνητρο. Κάνω και κάνεις κατουράς και κάνεις έτσι. Ανθρωποθυσία, κάνεις ή κατουράς? Τι κάνεις, ρε μάνα? Δεν το κάνεις αυτό? Όχι. Ρε φίλε, ποιος το... Αρχίζω, γίνεις τουαλέτα έτσι. Είναι ήδη χάλια, δεν την κάνω εγώ χάλια. Όταν είμαι χάλια, αυτό κάνω. Μάλιστα. Μάλιστα. Και κάνεις αυτό χορευτικούλι, ε. Okay. Δεν το έχετε κάνει ποτέ. Συγγνώμη, δεν το έχετε κάνει ποτέ? Όχι. Συγγνώμη, τώρα εσύ δεν έχεις πάει ποτέ στο τουαλέτα να κάνεις έτσι? Όχι. Δεν πάω στο Ελλάδα, έχεις ταλέντο, για το άλλο για κατούριμα πάω. Γιατί δεν να κάνεις έτσι? Δεν ξέρω. Μ' αρέσει, ρε, να χορεύεις αυτή τη τέλεια κατούρα. Όχι, πηγαίνω, κατουράω και κατεβαίνω κάτω. Με τον ίδιο τρόπο. Ή βγαίνω από την τουαλέτα, ναι, ή οπουδήποτε είναι πάνω κάτω. Εντάξει, νομίζω το κάνανε και άλλοι αυτό. Όχι. Είναι κάτι καθαρά δικό σου. Εμένα μου αρέσει που το μοιράστηκες όλο αυτό μαζί. Ναι, και εγώ. Ωραία σέντρα τώρα από τον Μασούρα. Εντάξει, μάθετε και κάτι καινούργιο για μένα. Ναι, γιατί όχι. Γιατί, δεν κατάλαβα. Ξέρεις, θα έρθω σπίτι σας, πω να πάω τουαλέτα. Όχι. Για κανένα λόγο. Μου κάνετε πάνω σκύλου. Κανονικά. Ή θα έξω το μπαλκόνι, κατούρα από κάτω, δεν είναι θέμα, εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, δεν κάνουμε χορευτικά. Εσύ, Αλέξανδρε, δεν κάνεις κάποιο ενδιαφέρον? Μέχρι σε ένα σημείο σε είχα όμως που ακουμπάς τα χέρια. Αυτό το έχω να κάνει. Θες να μου πεις λίγο τι κάνεις με τα γυαλιά? Ότι έχω ορθοστατική υπόταση. Δεν κάνω κάτι. Κρατιέμαι γιατί ζαλίζομαι όταν σηκώνομαι απότομα. Αυτό. Τι κάνει ο Πουαρό? Δεν έκανα κάτι. Ο Μάκης τι κάνει? Χάλασε. Οπα. Το έχει κάνει στο γυαλί. Μείον 22 ευρώ. Μείον 22 ευρώ η παραγωγή. Τόσα λεφτά, σου λέω, πόσα λεφτά. Δεν είχε τζάμι. Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα χρεωθεί έτσι. Τα ψηλά γράμματα να κοιτάς στις ασφάλειες. Τέλος πάντων. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Άγγλος. Άλλη μία εκπομπή για το βιβλίο και μαζί μας ο κύριος Hans, Hans Vorstraben. Όχι, είναι ο κύριος Τσορλόπουλος. Κύριε Τσορλόπουλε, το τελευταίο σας βιβλίο, γυμνός στο μετρό, είναι η συνέχεια του βιβλίου «Αυτή είναι η τρύπα μου»? Και για ποιο λόγο στην παρουσίαση είπατε αυτό το γκάκτο θα το βάλω και φωνάζατε στον τελευταίο όροφο του public? Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε μία... Μια προσπάθεια ενός ακροατή μου, ενός αναγνώστη μου, πασαλημένων φυσικοβούτυρων, να μου πείτε θεί. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι εμείς θεωρήσαμε, επειδή τον έλεγες και εγώ σε αγαπώ μωρό μου, μην κάνεις, ναι, τέτοια. Για να τον ηρεμήσω. Να τον ηρεμήσω. Στην πραγματικότητα όμως αυτός ο άνθρωπος μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση, μου αφήνει βαζάκια με φυσικοβούτυρο έξω το σπίτι μου, φωτογραφίες του με διάφορα μέλη του σώματός του πασαλημένα με φυσικοβούτυρο.
Ναι. Ο ήρωας λοιπόν που έχετε στο βιβλίο. Μάλιστα. Ο Σπίνατ Μπάτερ. Ναι, ναι, ο Φιστικοβούτυρος. Το μπατ, γιατί Ιωάννης το Φιστικοβούτυρος. Γιατί το γράφετε έτσι και το έχετε ξεχωρίσει με κεφαλαία. Ποιο? Το Peanut Butter. Δηλαδή... Ναι, γιατί είναι, επειδή ο θείος μου έβαζε και αυτός Φιστικοβούτυρος στα απίστια του. Γιατί τον βοηθούσαν με την ακμή. Μα τι δουλειά έχει η ακμή? Είχε και ακμή στα απίστια του. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Το νέο σας βιβλίο. Δουλεύει πολύ καθιστός. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Mm-hmm. Και ίδρωνε και αυτό υπήρχε, εννοώ, ναι, ναι. Είχε σπυράκια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το νέο σας βιβλίο «Γείτονα, εγώ θα σε θοπεύσω». ναι. Έχει ναι. να κάνει, ας πούμε, με την προσπάθεια των ανθρώπων γύρω μας για... πλουτισμό και θα έλεγα αυτό είναι ας πούμε ένα κακό στοιχείο για την κοινωνία. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο για την πρώτη μου συλλογή ποιημάτων, το Προκτόραμα, mm-hmm. Το οποίο πραγματικά είναι κάτι το οποίο το δουλεύω πάρα πολύ καιρό. Το δουλεύετε πολύ? Το δουλεύω, ναι. Έχω δουλέψει διάφορες ποιητικές αναφορές πάνω στον Προκτό, στα αφίστια. Θέλετε να μοιραστείτε δύο στιχάκια? Θα ήθελα να μοιραστώ δύο χαϊκού. Δύο χαϊκού των πέντε ναι. λέξεων. Ναι, 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 ναι. Βάλιστα. Προκτός είσαι, είμαι κι εγώ. Κακάκια. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ναι. Είναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπράβο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για εσάς, για τα οπίστια σας και για τα παιδάκια σας. Όχι με αυτή τη σειρά απαραίτητα ή τουλάχιστον με spacing παραπάνω για να μην παρεξηγηθούμε. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν βραβευτήκατε στο Φεστιβάλ Βιβλίου Αθήνας... Ναι, είναι σκάνδαλο. Είναι ξεκάθαρο. Ξέρουμε όλοι ότι είναι αστημένο. Από ποιον πιστεύετε ότι έχει μεθοδευτεί, θα έλεγα, αυτή η κακή κρίση απέναντί σας? Από τη Χρυσίδα Δημουλίδου, mm-hmm. η οποία με μισεί... Θανάσιμα, έτσι. Θανάσιμα. Mm-hmm. Και μήπως της... φταίει ότι είχατε ουρήσει στη λαϊκή σε αυτά τα προϊόντα που... Όχι, όχι. Επειδή ήμασταν ζευγάρι παλαιά... Mm-hmm. Και την εχώρισα γιατί ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου. Και δεν σας το συγχώρεσε? Όχι, όχι, δεν το συγχώρεσε ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Ναι, αντιλαμβάνομαι και την έντασή σας αυτή. Ναι, ναι, και θεωρώ ότι είναι ένας πόλεμος που ξεκινήσει εναντίον μου και θα με βρει μπροστά της. Εντάξει, δεν χρειάζεται χαρά. Και ενδεχομένως και στο πλάι της και πίσω της και όπου την πετύχω. Μπας περιπτώσει, δεν. Μάλιστα. Με την παντόφλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ας μην. Όχι, σας λέω μεταφορικά ναι. τι θα έκανα. Ναι, είναι μεταφορική χρήση της παντόφλας. Μάλιστα, γιατί ναι. δεν. Είναι συμβολικό από τη χώρα μου, είναι συμβολική χρήση της παντόφλας. Από ποια χώρα? Εδώ, Έλληνας. Α, Έλληνας. Αυτά λοιπόν ήταν η εκπομπή «Το βιβλίο και ο Προκτός». Καλό σας βράδυ. Έρχεται η εκπομπή «Όλα για την αιμορροίδα» με τον Νικόλα Ράπτη. Καλό. Γερέρο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτό είναι καινούριο. Ναι, yeah. μου το δώσανε λίγο πριν πω. Ωραίο. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Μου το δίνεις λίγο. Μου το δίνεις λίγο. Όχι. Λίγο να πατήσω μία φορά. Δεν θα πατήσω τώρα φορά. Στα παιδάκια τα σπαστικά. Τα φρουτάκια το κάνουμε αυτό. Ναι, μία φορά. Δώσ' μου λίγο. Δώστε το, Αλέξανδρε, παιδί μου. Λοιπόν, 62ο λεπτό, πάντα στο 4-0, η εθνική μας ομάδα. Σβηστό δεύτερο ημίχρονο. Γυρίζει το μάτς, Αλέξανδρε. Ναι, αν βάλουμε το μπάσκετ. Κουνούπι και καλά. Γέλα. Κάτσε. Αυτό δεν είναι κουνούπι, ρε παιδιά. Είναι σαν ταμπάκι. Σαν μωρό παιδί. Λίκα πονούσε το μαχαίρι. Στα ζεμέλι. Μαχαιριά. Λοιπόν, έχω... Α, μπαίνει και ο Κουμάκης μέσα. Και μπαίνει και ο Κωνσταντέλιας. Όχι. Να ο Γιακουμάκης, μπαίνει πολύ φορμαρισμένος. Ο οποίος εσταυροκοποιέται. Αλλά και λίγο αλλιώς η προσευχή. Ναι, 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 σωστά. Να δούμε ποιος θα βγει. Εδώ λογικά ο Ιωαννίδης θα βγει για να περάσει τη θέση του. Η δεν προσευχή θα κιθάρα. Δεν θα αλλάξει το σχήμα της ομάδας. Και μπαίνει και ο Πέλκας για να μπει ο Κωνσταντέλιας. Έχει επιλογές η εθνική μας. Ωραίο γκολ ο Πέλκας σήμερα. Ωραίο γκολ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Πελκίνιο. Κορυφαίος ο Πέλκας μέχρι στιγμής. Και ο Μασούρας, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολύ καλά με δύο πάσες. Πολύ καλό υπόψη σου. Μπαίνει λοιπόν ο Γιακουμάκης. Τι έγινε, σου τράβηξε εδώ την κατάσταση. Τώρα κουράστηκα. Εσύ τα. Το μαγιό. Α. Το βγάζω λίγο. Και ο Κωνσταντέλλας, τρίτη ηλικίου. Γλώσσα, χημεία.
Ναι, πού τα φι... Α, το... Ω, κανονικά πρέπει να το βγάζεις εγώ σεξουαλικά, οκ. Okay. Έπρεπε να το κρατήσεις στο χέρι σου. Σκορπιός είναι για σένα, παμ. Παμ. Ταφ σίγμα ουβέλα έχεις φάει στην ταβέρνα ο κολοφωτιάς στις Βαρδάτες Θεότιδος. Όχι. Όχι. Φάει εγώ. Α, όπα, και... Είναι στη Μακρακόνη. Μακρακόνη, ναι, εγώ επειδή τρώω πάντα στο πιθάρι. Δεν ζητήσαμε γεωγραφική τοποθεσία. Α, αυτό λέει, ωραία, είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία, ωραία ή... Ωραία είναι. Δηλαδή από το 1 μέχρι το 10. 10. 8. Κακός. Α, σχόλιο για Ζάρι της Μαρίνα Σάτη από Πεσκέση. Βρίσκομαι πίσω από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Όπα. Το έχεις γράψει εσύ? Εγώ το είχα γράψει. Πέφτω και κυλιέμαι μπαρμπούτι. Γουστάρω βυζί και το μπούτι. Και μου λένε δεν θα περάσει έτσι. Ναι. Και το κάνανε φλωρέ. Το κάνανε είναι δυνατόν. Τι σχέση έχει αυτό που μόλις μας είπατε με το ζάρι της Μαρίνα Σάτη? Μα το μπαρμπούτι με ζάρι δεν παίζεται. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ναι, είναι μεταφορικό εγώ. Όλο, ρε Μάκη. Άρα, μισό λεπτό. Ουσιαστικά το είπατε αυτό κάπως σαν μια μεταφορά για να κάνετε κριτική στο τραγούδι ή όντως το. Έτσι το είχα γράψει. Το είχα σκεφτεί αλλιώς. Και πάνε και μου το αλλάζουν και μου το κάνουν ζάρι. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σας. Με τρελάθηκα. Ναι. Δηλαδή πάνε και κλαίγομαι με τη δρούτσα. Μάλιστα. Κλεμμένο. Δεν ξέρω. Από μου το γράφουν στα post. Το κλέβω, μου γράφουν. Ναι, 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 σωστά, okay. Σωστά. Το κάνουν αυτό, ναι. Λοιπόν, και είχα κι άλλο στιχάκι. Ναι, πάλι για τη Μαρίνα. Ακριβώς για αυτό το τραγούδι. Τα σκουπίδια με το Φαράσι. Πέφτω και κυλιέμαι σαν Θανάση. Το είχα κάνει. Σαν Θανάση είναι το παιχνίδι της. Ακριβώς, της Τράπουλας. Ναι, ναι. Πέφτω και κυλιέμαι στην Αθήνα. Πού είναι απόψε η γυναίκα η Κολτσίνα. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Με και το είχα τι εγώ. Και τι γουστάρω απόψε δηλωτή. Και ποιος με την κυρία Δρούτσα το είχατε συζητήσει αυτό? Όχι. Άρα και πώς είστε με την κυρία Δρούτσα αφού και εσείς πάλι της κλέψατε το κομμάτι? Εντάξει, του κλέψατε και τα λοιπά. Ναι, ναι, όχι, αλίμονο. Τι είχατε θέμα με τον Γιώργη τον Αλκαίο? Όχι. Α, δεν σας είπε κάτι. Δεν μου είπε κάτι ο Γιώργης, δεν το θυμόταν καν. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να επιστρέψουμε λίγο στο focus μας. Πρώτον, αν έχετε μιλήσει με το focus. Αν έχετε μιλήσει. Ωραίο περιοδικό το Focus. Και ωραίο αμυθοκίνητο. Πολύ καλό. Ναι. Το φορτάκι το κακό. Το ωραίο. Αν έχετε μιλήσει με τη Μαρίνα Σάτη. Την πήρα τηλέφωνο. Το σήκωσε. Ναι. Ναι. Και μου λέει είμαι η Μαρίνα. Ναι. Λέω, το σήκωσε και είπε είμαι η Μαρίνα. Ακριβώς. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Γιατί ότι το σήκωσε σε μένα θα είναι περίεργο. Δηλαδή εσείς το σηκώνετε τηλέφωνο λέτε μου πας και εσείς. Είναι δυνατόν. Κάνω μια. Ναι, ναι, είμαι ο Πεσκέσης, απαντάω. Λοιπόν, έχουμε και άλλη αλλαγή. Μπαίνει ο Λάζαρος ο Ρώτα. Ο σπουδαίος Λάζαρος Ρώτα και βγαίνει ο Τζόρτζο Μπάλντοκ. Το αγγλικό λιοντάρι. Μπαίνει λοιπόν. Και εγώ γράφω στη χάρη. Μπαίνει ο Λάζαρος ο Ρώτα. Ναι. Που είναι καλύτερος από τον Ζώτα. Ναι. Ωραία. Τι σας λέει λοιπόν η Μαρίνα, το σηκώνει. Μη με ξαναενοχλείς, με έχεις πάρει, μου λέει 49 φορές. Την έχετε πάρει 49 φορές. 58. Α. Γιατί? Για να τη ζητήσω κάποια λεφτάκια από το τραγούδι. Δεν έχετε κάποιο ατζέντη να μιλήσετε? Ναι. Δεν είπατε στον ατζέντη σας να μιλήσει με τον ατζέντη? Ναι, ναι, εγώ είμαι, μου του ιδίου. Α, είστε, εκπροσωπείτε τον εαυτό σας? Ναι, δηλαδή αλλάζω και τη φωνή μου. Δηλαδή, πώς την κάνετε? Σας παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω. Ναι, ωραία. Ναι. Καλησπέρα. Ο κύριος πες και εσείς. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον ατζέντη σας για μια δουλειά. Μισό λεπτό. Ναι. Μίλτο! Μίλτο! Γεια σας. Είστε ο ίδιος όμως? Όχι, είμαι ο Μίλτος. Κύριε Πεσκέση, το ίδιο. Σας παρακαλώ, δείξτε με ποιοι είμαστε. Ποιο το επώνυμό σας? Ποιο? Το επώνυμό σας, λέω. Μίλτος. Ναι, Μίλτο, Μίλτο, σας λένε. Μίλτος, ένα είναι. Είμαι Μίλτος. Έτσι με βαφτίζει. Είσαι σαν το ροκ, ας πούμε. Ναι. Ο ροκ δεν είναι σε όλα τα έργα ίδιο. Ναι. Ο ροκ. Ναι. Κι εγώ ίδιο είμαι. Μάλιστα. Έχει παίξει κάποιο ρόλο ο ροκ. Ναι, αλλά έχει ατζέντη που εκπροσωπείται όμως. Και έπαιξε την ταινία που κράταγε τη γέφυρα με τα δύο χέρια, με το πόδι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά τις ταινίες, κύριε Πεσκέση. Μίλτο, είπαμε. Μίλτος. Μάλιστα. Κύριε Μίλτο, με εσάς μιλάω για προτάσεις προς συνεργασία με τον κύριο Πεσκέση. Όχι, με τον κύριο Πεσκέση. Θα μου τον δώσετε λίγο στο τηλέφωνο? Βεβαίως. Ναι.
Καλησπέρα σας. Τον κύριο Πεσκέση. Ο ίδιος. Έλα, άλλαξα λίγο τη φωνή. Ωραία, μακάρε. Πού είσαι, πολύ καβλά. Μάλιστα, ναι, οκ, ναι, το καταλαβαίνω. Μπράβο, ναι, ωραίο. Ωραία, ναι. Έχουμε... Είχα και το πέφτω και κυλιέμαι στα ούρα, πάρε από κάτω τη φιγούρα. Α, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Είναι για ουρολάγνωση, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Έχει ψωμάκι. Ναι, είναι. Α, μην λέμε ούρα με ψωμάκι, τώρα μην το. Όχι, εντάξει. Δημιουργούμε εικόνα παπάρα και δεν είναι ωραίο. Δεν θα ήθελα δηλαδή να πάμε σε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Τσούβι για κορντεόν, ναι. Θα πάρω φόρα. Ναι. Η Σάτι κάνει τον κομπάρσο Νταμπάκι για όνομα αυτή τη Παναγία. Σκάσε! Πλάκα, δεν λείπεις να λες έτσι. Σαν τι από πάνω είναι. Μάκη, τι ένιωσε εσύ στον γκολ του Άντωνη κόντρα στη Λίβερπουλ? Δεν έχω βρήσει με τόση αγάπη ποτέ κανένα. Παιδιά, εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα γιατί έβριζα χιδαία Ράσφορντ και Άντωνη. Και χιδαία όμως. Σε ξεφτύλισα. Ναι, ναι, ναι. Σου τα έδειξαν. Ναι, χιδαία όμως. Σε κατού. Ήμουν έξαλλος. Δηλαδή έβριζα μέσα στο σπίτι μου. Βέβαια, δες το θετικά γιατί μπορεί να πάρει μεταγραφή από αυτόν τον γκολ. Ο Άντωνη. Κάτι το οποίο θες, απεγνωσμένο. Δεν πρόκειται να φύγει, να βρει αγοραστή η United για τον Άντωνη. Ποτέ. Ούτε σε μια τριετία. Ζητάει και πάρα πολλά λεφτά. Αφού έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Ναι, αλλά δεν είναι εδώ και εγώ έδωσα για τα μάξι. Τώρα πάω το πουλήσω, θα πάρω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ίσως... Εντάξει, ίσως μας παραβλέπουμε πιο κάτω. Ναι, αυτό, αυτό. Ναι. Με μεγάλο μάτσο, βέβαια, να τα λέμε αυτά. Ναι. Μεγάλο μάτσο. Δεν τη χάλα στη Λίβερπουλ. Δηλώσει! Μια χαρά είχα φέτος αυτό το match. Ήταν μεγάλο. Και ξέρω ότι θα πάμε στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας και θα φάμε 5 από τη City, αλλά δεν πειράζει. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω θα φάτε 6. Πάμε για 5ο. Πάμε, δεν βαριέσαι. Δηλαδή παλιά κάπως. Out. 70 λεπτό, πάτα 4-0. Εδώ η. Το ήλιο του κάθε. Τσούβι, πότε θα έρθεις Μελβούρνη? Φίλε, καθαρά έχει να κάνει με το δικό μου φόβο με τα αεροπλάνα. Έχω ανοιχτή πρόσκληση. Ναι. Έχω ανοιχτή περιοδία. Γιατί δεν πας με καράβι? Πολλές ώρες. Να είναι πέρα μακριά, έτσι. Ή δεν πας με τρένο, με τον υπερσιβηρικό? Με το αεροπλάνο. Νομίζω θα πάρω πρέσα και θα πάω. Με το αεροπλάνο πόσες ώρες είναι? Δεν είναι, έχεις πάει? Έχω πάει, είναι. Έχω πάει. Ναι, κοίτα, ανάλογα με το αν, σε πού θα κάνεις ενδιάμεσο. Θα κάνω το ενδιάμεσο. Εσύ πώς είχες πάει 20 ώρες? Είχα κάνει μια στάση Ντουμπάι, αν δεν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν Ντουμπάι μου έλεγαν και μετά από το Ντουμπάι ήταν σερί. Ναι, πόσες ώρες? Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε το Σίδνεϊ. Πάνω από 15 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε, α, ναι. 20 ώρες. Και βλέπω τώρα κάτι. Ο άλλος καθόταν και λιποθύμησε, άνοιξε το αεροπλάνο στα δύο. Εντάξει. Το είδα. Καλά, ο Τσάκαλος, παιδιά, με το F-16. 15 ώρες, λέει ο Jack Black, εδώ 15 ώρες. Το είδατε με τον πιλότο. Ναι, ρε, το γίγαντα. Με το F-16. Γίγαντας, τεράστιος. Ναι, ρε, φίλε. Πω. Τσούμπι, θα μπαρκάρει η Αυστραλία. Με καράβι μέσω Σάκα, ναι, γιατί όχι, άσχημα θα είναι. Καλά, Τσουβιάκου, να δει. Μπορεί να του πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Θα το ξεπεράσω, ρε. Όχι, ρε. Εγώ μπορεί να έρθω να μου κλείσετε. Την καλή τη θέση που ξαπλώνει και κοιμάσαι. Και τι είμαστε εμείς για να σου κλείσουμε? Έχω δει αεροπλάνα να πέφτουν και να μένει καλή θέση, έτσι. Μα δεν θα πάθεις τίποτα. Ρε φίλε, αν είναι να πεθάνεις άρχοντας. Ναι, ρε. Αυτό το ακούω, ναι. Να έχω δώσει και 9 κατοστάρια. Και να πεθάνεις πλεμπαίος. Έχεις απόλυτο. Το ακούω αυτό, το ακούω. Αφού τα φτάνεις, θα μου λένε γεια σας, έχετε κάνει κράτηση. Είναι στα VIP να περάσει παράδεισο, παρακαλώ. Και έτσι, βέβαια, περάστε. Δεν σας ήξερε το παιδί. Δεν σκέφτεσαι ότι έχεις προτεραιότητα στον παράδεισο. Χαίρεσαι τόσο πολύ τα αεροπλάνα? Κοίταξε, είμαι σε φάση που τα ξεπερνάω γιατί τα παίρνω. Α πούμε για την Κύπρο. Απλά... Κυρία, τώρα για να δούμε. Πάμε για το 5-0. Κοντράρει κάπου η μπάλα και έχουμε κόρνερ. Απλά σκέψου ότι η Κύπρο ήμουν μια χαρά. Είναι πόσο είναι για την Κύπρο, μία ώρα. Δεν αρκούν 12 δευτερόλεπτα. Ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για σένα είναι πολύ σημαντικό χρόνο αυτό. Ναι. Και κάνω ένα αεροπλάνο. Και κάνω πώς κάνω αεροπλάνο. Και κάνω εγώ ένα. Τώρα γιατί κουνάει. Πάντα βλέπω τη αεροσυνοδού. Σε μία πτήση με ελικοφόρο για Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Σκληρό level. Το έχω κάνει. Τάξη. Δεν σηκώθηκε. Βγαίνει και ο Μπακασέτα τώρα. Η αεροσυνοδό να μα πει κάτι. Κάναμε αυτό. Και επίσης σε ένα ελικοφόρο ήμουνα με Διονύση Σκηνά. Και, ωραίο. Ωραία. Μου λέει μην αγχώνεσαι, δεν πεθαίνουν δύο διάσημοι μαζί. Και συνήθως μου λέει.
Λέω, δεν καταλαβαίνω τι λες, είμαι αλλού για αλλού. Και μετά άρχισα και χαλάρωσα, γιατί το αεροπλάνο όντως έκανε καριδότσιφλο. Ήταν τέλη Δευτέρα. Και του έκανα, δεν προσγειώνω. Εδώ θα μείνω στο δηλώνω. Ζω τη βιώνη. Λοιπόν, μπήκε ο Μπουχαλάκης θες του Μπακασέτα. Μη μου το πεις ότι είναι πιο ασφαλή. Είναι πιο ασφαλή. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί και ο ένας κινητήρας να σταματήσει, θα πας. Τώρα, αν σταματήσουν και οι δύο, θα πεθάνεις. Ευχαριστώ. Α, ωραία. Μετά θες να πάμε. Ευκαιρία. Μπορείς να πας με Λιβούρνη με ελικοφόρο. Τελικά, καλύτερα θα πάω τώρα γιατί έχω βγάλει και το τραγούδι και μπορεί να βγάλω πιο πολλά λεφτά στη Μελβούρνη. Βεβαίως. Μπορεί να μου πούνε, έλα, κάνε και τέσσερα έτσι. Τέσσερα live. Τέσσερα live εδώ. Εγώ σας λέω, παιδιά, είναι η ευλογία. Από τα λίγα ταλέντα που έχω, είναι η ικανότητά μου να κοιμάμαι έτσι στο αεροπλάνο. Πώς το κάνετε, με ρε, χαρακτηριστική ευκολία. Μα πώς κοιμάστε, παίρνετε λεξοτανίλ. Δεν έκλεισα όχι, μάτι. Όχι. Με το που μπαίνω. Τρεις ταινίες είδα. Είδα τρεις ταινίες. Εγώ σας έχω πει, τη μόνη φορά που δεν κατάφερα να κοιμηθώ είναι ότι έκανα αυτή την αυτοκτονική κίνηση να πιω 4 ή 5 εσπρέσο μαρτίνι πριν πετάξω. Γιατί την πρώτη φορά που δοκίμαζα σπρέσο Μαρτίνι, δεν το μ' άρεσε πάρα πολύ. Και με το μπαίνω και κάθομαι στο αεροπλάνο για Χιούστον, μου λέει ο κεφαλός μου, καλησπέρα. Καλό σου ταξίδι. Εγώ εδώ με ταξίδι. Έτσι θα την βγάλω με την πτήση εδώ. και ερχότανε ο Ιεροσυνός και μου λέει, θα φάτε κάτι. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω. Να είστε καλά. Μάλιστα, κύριε, τεκυρίζει. Και είναι αυτό που κλείνεις και τα μάτια σου, και ακόμα και αν τα κλείνεις τα μάτια σου, ο εγκέφαλός σου κάνει ναι, κλείσε τα ματάκια σου να δεις προκοπή τώρα. Μέσα στο σκοτάδι θα ακούς μαλακίες. Ποιες ταινίες θα δούμε, είδες πόσες ταινίες θα δούμε, τέσσερα θα δούμε, πέντε ταινίες θα δούμε, έξι ταινίες θα διαβάσουμε βιβλίο, θα κάνουμε. Μήπως να αλλάξει μεριά, μήπως να σκοτήσει το πραγματίσμα, μήπως να πάει για κατούρημα, τι θα κάνεις, για πες. Μέχρι το Χιούστον. Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Έκτοτε δεν το έχω ξανακάνει αυτό, οπότε πόσες μπαίνω μέσα. Πόσες ώρες έμεινες άυπνος? Όλη την πτήση. Όλη. 11 ώρες, πόσο ήταν, κάπου εκεί. Οπότε μπαίνω πλέον στο αεροπλάνο, δεν έχω πιει αλκοόλ, δεν έχω πιει καφέδες, αυτά οι ιστορίες. Και με το μπαίνω στο αεροπλάνο. Ξερός. Βάζω εκεί το ωραίο μου το μαξιλαράκι, το σένιο. Έχω και σπουδαίο μαξιλαράκι με κουκούλα που φτάνει μέχρι εδώ. Α, στρουφάκι! Δένω κορδόνι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό θέαμα. Okay. Και με το που απογειωθεί το αεροπλάνο, εγώ ήδη έχω αρχίσει να κάνω θόρυβο. Και συνήθως με ξυπνάω με το θόρυβο που κάνω. Κάνω αυτό το. Okay, δεν σταματάς, δεν εννοώ, δεν σε ξυπνάνε για να φας και τέτοια. Καμιά φορά με έχουν ξυπνήσει. Κάποιες φορές με έχουν ξυπνήσει. Με σκουντάνε λίγο στον ώμο. Okay. Αλλά άλλες φορές δεν καταλαβαίνω Χριστό, οπότε κοιμάμαι και όταν ξυπνάω μου λένε θέλετε να φάτε. Βεβαίως, να είσαι καλά. Εμείς τώρα που γυρνάγαμε από Αργεντινή. Κάθε γυναίκα μου κάθομαι εγώ. Όχι, ρε, κάθε γυναίκα μου κάθομαι εγώ και λέω Θεέ μου, κάνε να μην κάτσει κανένα δίπλα μου. Και φίλε, έχει μπει όλο το αεροπλάνο, ρε. Όταν σου λέω έχει μπει όλο το αεροπλάνο, έχει μπει όλο το αεροπλάνο. Και λέω, Θεέ μου, τι δώρο ήταν αυτό. Κάθονται όλοι τρεις-τρεις-τρεις και είμαι ο μοναδικός που δίπλα μου δεν έχω κανέναν. Και λέω, θα βάλω και το μαξιλαράκι, ξέρεις που δίνουν δώρο, και την κουβερτούλα θα ξαπλώσω, λέω, θα κοιμηθώ. Άρα. Γιατί και την πρώτη φορά είδα τέσσερις ταινίες, δεν είχα κοιμηθεί. Λέω, τώρα λέω, θα τα καταφέρω. Και ξαφνικά βλέπω στο βάθος. Να στρίβει, ξέρεις, μπαίνει τελευταίος από το αεροπλάνο. Ένα πράγμα, παιδιά. Τι να σας πω τώρα. Ήτανε σαν τον τοίχο. Και λέω, όχι, όχι. Και τον βλέπω να πλησιάζει, να κάνω μέσα μου. Το έχω πάθει με... Όχι, όχι. Βλέπω και ξαφνικά, ρε φίλε. Κάτσε εδώ. Εγώ το έχω πάθει με μια κοπέλα που λέει θα φέρω για σένα μια φίλη μου. Κάτσε. Κάτσε. Τι να κάνω. Κάτσε. Είμαι εγώ εδώ. Παπά! Μπαίνει και ξαφνικά, φίλε, είμαι εδώ, ρε. Έτσι. Μου κάνει move. Λέω, yes. Κάνω στην άκρη, κάθεται, φίλε, εδώ, ρε, εδώ, έτσι. Όχι και πάλι του, ήταν εδώ, έτσι. I'm sorry, sir, I can't breathe. Και του λέω, where are you from? Los Panos. Λέει, Argentina. Λέω, OK, where are you going? Italy, μου λέει, παίζω rugby στην Παλέρμο. Και πήγαινε να κάνει trial για rugby, για άκεου. Το παιδί ήτανε πέτρα, ρε. Και τι εννοείς? Ήτανε πέτρα. Και τι καταλαβαίνω με το που ξεκινάει το αεροπλάνο? Ότι φοβάται το αεροπλάνο. Φοβάται το αεροπλάνο. Αμάν. Και ξεκινάει το αεροπλάνο, φίλε, και να με πιάνει να μου λέει έτσι, να του λέω calm, λέω don't worry. Μήπως I'm very scared, μου λέει, I'm very scared. Να πιάνε τα μπροστά και
Φιλέ, ρε το δύσμηρο του Λάπα. Το θηρίο, φοβότανε τα αεροπλάνα. Εγώ ήθελα να χτυπήσω έναν. Ρε παιδί μου, με μένα είναι πολύ. Οι άνθρωποι ξέρουν. Ωραίο γύρισμα! Τσούβι, ξέρω εγώ. Τι έγινε, Τσούβι, φοβάσαι! Πού κάνε. Δεν κάνω εγώ. Εδώ δεν ένιωθα το λαιμό μου. Εντάξει ρε, το παλεύω. Και να πες τώρα, εντάξει, θα απεθάνω να έχω και ένα διάσημο. Και τι, έχεις δει, επιζήσατε, το έχεις δει. Αμά. 45 λεπτά. Φίλε, αυτό που περιγράφει ο Αλέξανδρος, το επειδή με εμένα θυμάμαι, είναι διαχειτική. Όλος ο κόσμος, επειδή είναι διαχειτικός και κάνει πλάκα, το είχα πάθει τώρα φέτος. Το θυμάστε που σας είχα πει ότι ήθελα να του πω. Αλλά δεν το είπα. Θυμάστε που σας είχα πει. Γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Τώρα τα Χριστούγεννα που είχα πάει. Τώρα 5-0 μεγάλη επέμβαση. Έκλεισε τηλεόραση. Θυμάστε που σας είχα πει το Δεκέμβρη που είχα πάει να κάνω το χειρουργείο στο γόνατο. Βεβαίως. Και λέω ρε παιδί μου, θα κάνω χειρουργείο στο γόνατο μετά από 20 κάτι χρόνια. Yeah. Είχε πάει η ψυχή μου στην κούλουρη. Γιατί λέω τώρα άλλο 18, άλλο τώρα 42, θα με υπνοτίσουν, θα με κάνουν. Και άμα άλλο λέω, και άμα λέω δεν ξυπνήσω. Είχα αρχίσει και μη είχε λούσει κρύος υδρότας. Και λέω, και άμα δεν ξυπνήσω, και άμα δεν λειτουργήσει καλά η καρδιά μου, τέλος πάντων, μου φοράνε, το, αυτό εδώ πέρα το, το φοράνε, ρε παιδί μου, που είναι όλο από πίσω, το όλο σκάφαντρο, ανοιχτό, κατά φουγγάρια. Όλο ανοιχτό, ναι. Που είναι, κατεβαίνω στα χειρουργεία, με βάζω μάλλον σε ένα καροτσάκι, με πάνε στο χειρουργείο, παγωνιά. Παγωνιά. Και τι ήθελε να έχει τζάκι στο χειρουργείο. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, είχα να κατέβω χρόνια. Κάστα να σου δώσανε. Ρε περιμένετε ρε, δεν κατεβαίνω κάθε μέρα στα χειρουργεία, μιλάμε για παγωνιά. Ναι. Παγωνιά. Είμαι εγώ στην καρέκλα αυτό το καροτσάκι. Είχα και έναν δίπλα μου. Στο καροτσάκι, όχι, ήταν και άλλοι δίπλα μου. Και αυτοί δύσμυροι, και αυτοί μέσα στην τέτοια. Και καταλαβαίνουν αυτοί ποιο είμαι και περνάγανε και λένε «Ε, ράμπα, φοβάσαι ρε!» Ήμουν άσπρος εγώ. Ε, ναι ρε. «Ε, ράμπα, φοβάσαι ρε, σιγά, τι έγινε ρε! Έλα ρε, χειρουργείο, δεν γίνει τίποτα ρε, σιγά, αρθροσκόπηση». Εμένα και selfie, και selfie. Ναι, ήταν τρομακτικό. Και selfie, όπως σου λέω. Στέκια Πανάγια. Και με χαλάρωσε φίλε η αναισθησιολόγος, μια θεά τύπησα. Σε κοπάνησε με τη γανή. Όχι, η οποία έρχεται το κρεβάτι. Και μίσου. Το κρεβάτι που μπαίνει να χειρουργηθεί, κρεβάτι στρατού, ρε. Έτσι δεν μπορεί να στρίψει. Κρίμα που δεν σου είχαν κόκοματ. Αλήθεια αυτό. Τέλο πάντων. Παίρνει ένα κόκοματ για τον Νικόλα. Συνεχίζω και έρχεται και μου κάνει αισιολόγο. Τι έγινε, μεγάλα, καλά. Λέω, καλά, λέω εσεί. Μου λέει, τι σφινάγια πίνει. Λέω, τι σχέση έχει αυτό. Μου λέει, τι σφινάγια πίνει. Τη λέω, μου αρέσουν πάρα πολύ, λέω, τα υποβρύχια. Μου λέει. Και πίνω υποβρύχια. Σου έχω κάνει, μου λέει, ένα υποβρυχιάκι. Μούρλια. Λέω, ρε, και εκείνη στο μούρλια που κάνω. Τι ωραία που είναι αλεσίλια. Φοβερή όμως. Ναι, σου έχω κάνει ένα υποβρακίνο, ναι, και κάνω. Αμά. Έσβησε. Φοβερή. Ωραίος. Για να δούμε αν το Καζακστάν θα βρει τον γκολ της τιμής. Ωραίος αλεσίλια. Το παλεύουνε τίμια. Μπέι! Και ο σπουδαίος Ζούεφ. Ο οποίος μεταξύ είναι ένας λαός που είναι τελείως ανώμιος μεταξύ του. Όχι. Ναι, όχι, ρε. Ο ένας είναι ξανθός με γρανά μάτια. Ο άλλος είναι πολύ καζάκος. Ο άλλος είναι. Υπάρχουν στοιχεία στο πρόσωπά τους που. Όλοι οι Έλληνες είναι παιδιά 23, 10, 50, 50, 50. Ήμασταν παντού. Όπως και η Ραμόνα που όλους τους. Γιατί τι είναι τη Μασούρη. Τις, η ποιοι? Μασούρη. Ποιος Μασούρη. Ο Μασούρας που λέτε. Είναι και αυτός από το μέρος. Πού είναι ρε, κοίτα ρε. Ακόμα στο 85 και τρέχει. Και τι σχέση έχει αυτό. Άσε ρε. Τα τσάπια. Τι λυπημένος θεατής ήταν αυτός. Ναι, ήταν λίγο αλίμονος. Ραμόνα, σου κάνω μια ερώτηση, θα πας στο Euro. Εννοείται. Η ομάδα έχει περάσει. Ως τι θα πας. Ως δασκάλα του έρωτα για Γερμανούς. Α, θα πας να τους αποδυναμώσεις. Θα τους δείξω το πρέτσελ μου και τέτοια. Α. Και Schnitzel Gruben. Α, μ' αρέσει αυτό. Ναι, και εμένα. Θα παράξεις και υλικό ιντερνετικό. Ναι, για premium όμως. Βίντεο και τέτοια. Έχεις OnlyFans, Ραμόνα. Βέβαια. Έχει ρε, αφού το έχεις ξαναπεί. Α, ναι, σωστά. Τώρα έχω, από χτες. Ήρθε η ΔΕΗ. Α. Σε μάτωσε. Ναι. Όχι μόνο. Ήταν βαρύ το φορτίο. Ήτανε, το έκανε κιλοβατόρα. Α. Ναι. Και να σου πω, Ραμόνα. Κινδυνεύουμε, εδώ δουλεύουμε. Από τσίρι σε τσίρι. Θες να μας πεις λίγο τι χρεώνεις το μήνα. Έχω ένα πακέτο. Μα 100 ευρώ. 100 ευρώ! Ναι, με φαγητό όμως. Τι φαγητό, ρε Ραμόνα. Μπουφέ. Ναι. Τι, πού.
Γράφεσαι. Κάτσε ρε Ράμονα, περίμενε. Να σου πω τι μπουφέ. Δηλαδή, αν ο άλλο είναι γραμμένο από τι ΗΠΑ, πώ θα φάει. Κανονίζω εγώ να πάω να φάει κάπου. Πού? Έχω εκεί μαγκαζιά δικά μα. Θε να μου πει ότι σε όλε τι χώρε έχει μαγαζιά δικά σου. Πες μια χώρα. Νεπάλ. Στο Νεπάλ έχω την πιτσαρία Γαλήνη. Μάλιστα. Με τέσσερα βατράχια. Ωραία, Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη έχω το φιλέα Φόγκ, κρεατάδικο. Αγγλία, Λονδίνο. Την Αγγλία έχω τον αυτό, το Γκέιν. Το Άτιτλος λέγεται. Α, ωραία. Και αυτό τι σερβίρια σου, τι φαγητό. Ο Άτιτλος έχει fish and chips. Ναι. Και επειδή είναι και ένας Κούρδος, ναι. Έχω mix grill. Κρέας και πατσέρα σαλάτα και τέτοια. 5-0 το Ελλάδα μας. Άρα θες να μας πεις ότι το πακέτο το οποίο προσφέρεις το κάνεις σε συνεργασία με εστιατόρια από όλο τον πλανήτη. Ναι, ναι. Αυτό είναι τεράστια πρωτοτυπία. Έχω το Ramonap. Το ποιο? Ramonap. Τι είναι το Ramonap? Είναι το app της Ramonas. Α, έχεις δικό σου app. Ναι, το Ramonap. Δεν έχεις OnlyFans δηλαδή. Μέσα στο app έχεις και το skin. Σε πάει skin εφαρμογή κατευθείαν. Στο OnlyFans. Ναι. Πρέπει να κατεβάσει το app. Αυτό μου κάνει το κόλπο όμως, only fan, φαΐ. Επειδή θα είναι και fan. Και fan. Όχι, δεν έχει τέτοιο. Ο και φαΐ, είπα, θα έλεγα. Όχι, δεν έχει τέτοιες βλακίες. Fan, φαΐ, fact. Όχι. Άρα ουσιαστικά εσύ προσφέρεις ερωτικό περιεχόμενο. Και φαΐ. Και φαγητό. Ναι. Υπάρχει κάτι καλύτερο, αλήθεια. Μπορεί δηλαδή κάποιος να σε βλέπει και να τρώει. Ό,τι κουστάρει. Μπορεί να σε βλέπει να τρως. Αυτό κάνω ASMR. Πώς? ASMR. 5-0. Αυτό γκολ. Είμαστε 5-0 λοιπόν. Ή το βάλε την όσο είχαμε πει. Στο 85ο λεπτό. Παιδιά, τι νταμάρι είναι ο Μαυροπάνος. Ναι, και νομίζω είναι αυτό γκολ γιατί δεν πανηγυρίζει. Νομίζω ότι είναι αυτό γκολ. Σβηστό, βλέπουν τα παιδάκια εδώ πέρα. Μπράβο, είναι πολύ αργά, γιατί δεν είναι για ύπνο. Τι μέρα είναι αύριο? Παρασκευή. Νομίζω είναι αυτό γκολ. Είναι, για να δούμε εδώ. Ναι, είναι. Είναι και αυτό γκολ τριών παικτών του Καζακστάν. Γι' αυτό το κατάλαβα. Είναι μοναδική ευρεσιτεχνία. Γαλλικό. Γαλλικό. Έχει βρει τρία κεφάλια. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπουμε εδώ και πάλι. Α, να το σημειώσω αυτό. Τρία κεφάλια. Τρία κεφάλια. Για κεφάλια αρνή να δώσω. Α, ωραία, ναι. Θα το θυμηθώ. Τα ψήσετε φέτος. Έχουμε πένθος. Γιατί? Χάσαμε στο 90 τη Χιρόνα προχθές. Και τόσο πολύ σας επηρεάζει. Αφού βάλαμε όλο το σπίτι. Γιατί ρε να μου να παίξατε τόσο κουτρά. Γιατί μέσα ψήνετε στο σπίτι. Σε άλλους νοικιάστηκε. Ναι. Λιόλιου. Χάρηκα. Ραμούνα. Φέρεσε πιο ωραία από μακριά. Α, 42 χρονών. 42 για μένα λέω. Και πιο γεμάτη φαίνεται από κοντά. Με κόβει σκηνή. Ναι. Κατερίνα Κίς, ήταν η αγάπη σου, μα δεν υπολόγησες, δεν πόψα σε τελειώνω. Λοιπόν, θέλω ένα γκολ της τιμής για το Καζακστάν, δεν θέλω να τελειώσω θέλω το μάτς. Θέλω να φάμε γκολ κι εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να τελειώσω το μάτς και να μην έχουν βάλει ένα γκολ οι κακόμοιροι. Μπορείς βάλουμε και έκτο. Δεν θέλω. Έλα τώρα, μην κάνει. Τι κάνει τον μπάκε. Εντάξει, σπουδαίος. Ωραία κίνηση έκανε. Έλα ρε, αφήστε τους να βάλουν ένα γκολάκι τώρα. Κοιτάνε, πάμε για 6 ρε. Πάμε για 6 ρε. Ε, όχι ρε παιδιά. Πόπο ρε Γιακουμάκι. Μπράβο ρε Γιακουμάκι. Μπράβο ρε Γιακουμάκι. Δεν έβαλε καλά το πόδι του και το σώμα του και δεν έβαλε καλά τον εαυτό του βασικά. Ακριβώς, την ψυχή του. Εγώ πιστεύω σε μένα, το τραγούδι είναι η ζωή μου. Πολύ καλό σου Μασούρα. Ακόμα και αυγό προτινόμενος απόψε, πιστεύω ότι στο battle θα τα καταφέρω. Ναι, ναι, γιατί όχι. Εγώ θέλω ένα γκολ του Καζακστάν. Δεν γίνεται, παιδιά. Φοράνε και κίτρινα. Δηλαδή παίζουν και στην Φιλαδέλφεια. Ναι. Δηλαδή, βέβαια κάπου... είναι σαν τον Αστέρα Τρίπολης αυτή τη στιγμή. Ναι, αλήθεια αυτό. Αλήθεια αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια αυτό. Δεν το πιστεύει ο Γιακουμάκης. Πώς κατάφερε όχι, και. Όχι, όχι. Τι διαφήμιση σαμπουάν. Ο Γιακουμάκης φοράει. Πάμε για άλλο. Λοιπόν, πάλι στο προσκήνιο τώρα. Κάνε. Στα τέλεια και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ, ναι. Στο 88ο λεπτό. Σίγουρα, κατά πάσα δεν πιθανότητα το τόσο άνετη. Απομακρύνεται η πιθανότητα της παράτασης, λέω εγώ. Ναι.
πάλι καλά. Όπως το βλέπω, έτσι. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά απομακρύνεται το σενάριο της παράτασης. Κοίτα, ποτέ μιλές ποτέ στο ποδόσφαιρο. Αλήθεια, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Αλλά το να φάμε κι άλλο αυτό γκολ. Το να φάμε 5 γκολ, ας πούμε, φαίνεται λίγο δύσκολο. Θα βρεθεί, πιστεύεις, κάποιος που λέει καλησπέρα, παιδιά, εγώ μιλάω. Εγώ μιλάω, παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι, ναι, εσείς μιλάτε, ναι, πείτε μας. Παιδιά, εγώ έχω μια άποψη, πιστεύω ότι θα κάνει κακό στην Ελλάδα το 5-0 και θα πάρω τα μυαλά μας αέρα. Δεν το ήθελα τόσο. Πιστεύω ότι έπρεπε να κερδίσουμε μόνο με ένα 0 για να είμαστε τσιτωμένοι. Με τη Γεωργία. Όχι, για αυτό που είδαμε τώρα. Εγώ μιλάω, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, ναι, σε φίλε μου, ναι. Χαιρετάμε, γιατί πετάχτηκε ένα και λέει. Εντάξει. Όχι, όχι, φίλε μου, κλείσε εσύ. Άλλο μιλάει τώρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, εγώ μιλάω. Όχι, εσείς. Όχι. Ναι. Η Γεωργία. Ποια, ρε, παιδιά, περιμένω 38 λεπτά να πούμε. Όχι, πες, φίλε μου, πες. Μιλάω. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, όχι εγώ, εσύ, φίλε μου. Κυρία Ελένη, πες, τη Γεωργία, όχι, όχι εσύ, όχι εσύ, φίλε μου. Μισό λεπτό, περίμενε. Πες, παιδιά, εγώ είμαι. Το όνομά σου, πες μας. Κώστας. Όχι εσύ, Κώστα. Σπύρος από Σούρμενα. Γεια σου, Σπύρο από Σούρμενο. Μάκη, νομίζω ότι είναι και κάποιος άλλος. Όχι, όχι, όχι. Σπύρο, κλείσε, ρε. Και πάμε για έκτο πάλι. Παιδιά, ποιος πάει για έκτο, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν κάνουν μια προσποίηση, κάτι, ρε παιδάκι μου. Παιδιά, γιατί τώρα ο καθένα ψάχνει να βρει παιδιά, μιλάνε Σπύρος για προσποίηση στο τηλέφωνο. Ωραία, πες μας, πώς είπαμε το όνομα σου. Σπύρος από Σύρμενα. Λοιπόν, Σπύρο, πες μας. Παιδιά, εγώ είμαι. Ναι. Σπύρο, κλείσε. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πω. Σπύρο, μίλησε μας, πες μας τι θες να πεις. Ρε Σπύρο! Είναι. Ο Ντελιβεράς από κάτω είμαι. Σας έχω φέρει. ναι. Εγώ είμαι. Ναι, τι κάνει ο Ντέλιας. Δεν λέω τόσο κοντά. Όχι, είναι όλοι διαφορετικοί. Πού? Στο πρόσωπο. Άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό. Κύριε Λεμονή, θα αναλαμβάνετε την Εθνική Καζακστάν. Η Δραβασνούκα Αρνούρκ Ζαντίφα Ντίρι Τζεντόγκουφ. Τέλος λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μπορώ να πάρω την εθνική του Καζακστάν, έτσι. Λοιπόν, τέλος. Πανηγυρική. Η Ελλάδα στο τελικό με τη Γεωργία. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Νικόλας ο Ράπτης. Ήταν ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Ήταν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ήταν η άγαση της Νόβιμπετ. Ευχαριστούμε.